Soul Hunter. Γεια χαρά φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ τρίτο HunterCast, έχουμε ήδη βγάλει άλλα δύο, τα έχετε δει, η αναμνήση μας με το πρώτο Xbox Original και η αναμνήση μας με το Super Nintendo. Δεν γινόταν να μην δεν παίξουμε μπάλα σήμερα παιδιά εδώ με τον Γιάννη, με ένα μηχάνημα το οποίο πραγματικά και εμένα και τον Γιάννη μας έχει στιγματίσει, γι' αυτό και πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι πολύ κατάλληλος παρέα με εμένα να μιλήσουμε για το Xbox το 360. Πάμε κατευθείαν στο ζουμί. Η αναμνήση μας με το Xbox 360. Αγάπη μεγάλη, μεγάλη. Και όχι τυχαία, έτσι. Έτσι κούνα, εσύ να πέσουν όλα κάτω. Πώς θες να το πάμε ρε φίλε, θέλεις να πάμε λίγο αναμνήσεις, να σκεφτούμε, να θυμηθούμε βασικά πώς ήταν τα πράγματα πριν έρθει το 360. Να το συνδέσουμε και λίγο και με το πρώτο το Xbox. Εννοείται. Που ξαφνικά ανακοινώσανε και είπαν ότι σταματάμε το παλιό για να έρθει το καινούριο. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι λίγο μαχαίρι ήταν η φάση. Ναι, η μετάβαση δεν ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είχαν μελετήσει καλά. Και λέμε τώρα τι κάνουμε. Θα πάμε εκεί. Θα μας προδώσει, γιατί θύμισε και λίγο Sega, ξέρεις, η Sega που προδίδει. Ναι, και λες, όπα, κάτσε, θα το ακολουθήσουμε. Και μπορώ να σου πω ότι λίγο είχα αργήσει, ήμουν λίγο διστακτικό στην αρχή. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε με ωραίους τίτλους. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι ήταν, αλλά θυμάμαι ότι έβγαζε διαμαντάκια στην αρχή. Project Gotham ήταν από τα πρώτα. Ναι, Dead or Alive σίγουρα ήταν από τα πρώτα. Αχ, τα αγαπημένα σου. Ναι, Dead or Alive. Είχε πολλά. Ήταν η περίοδο που το Tecmo γενικά είχε κάνει αποκλειστικότητα στη Microsoft. Ναι, ήταν Ninja Gaiden, Dead or Alive. Ήτανε μόνο Xbox και εκεί λέγαμε τελείωσε. Άμα είσαι fan του Dead or Alive, πας εδώ. Και Ninja Gaiden ήταν φοβερό, έτσι. Για αυτά τα πήρε δηλαδή, για αυτό ψηνώσου, ναι. Για τα βυζάκια, ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, Forza, Halo, δεν σου λέγανε κάτι. Το Halo το ξεκίνησε από το 2. Okay. Οπότε ήμουνα σε φάση που ήθελα το 3. Σε πόρος, ναι, 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 ναι. Το 2 ήταν φανταστικό. Οπότε είχα αρχίσει από το Xbox το πρώτο να αγαπάω τη Microsoft. Γιατί έδινε ποιοτικά παιχνίδια. Έβγαζε λίγα, αλλά ποιοτικά. Και είχαν ακολουθήσει και άλλες εταιρείες όπως η Rare. Που έλεγες, OK, εντάξει, Rare. Αλλά βέβαια αργότερα, πολύ αργότερα, μάθαμε ότι η Microsoft ό,τι στούντιο αγοράζει το σκοτώνει. Με Bethesda τώρα εδώ, δεν ασχολείσαι πια με αυτά. Τώρα πια δεν ασχολείσαι. Καλά, κάνεις ούτε αυτά, εντάξει. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι το Xbox, ρε παιδί μου, και εγώ ήταν το μηχάνημα το οποίο συνέχισα μετά το Dreamcast. Το είχαμε πει στο πρώτο HunterCast. Και επειδή εγώ το είχα σε μια εποχή που είχα πάρει και το GameCube, το GameCube το είχα πάρει τελευταίο από εκείνη τη γενιά, οπότε έπαιζα αρκετά στο GameCube, αλλά εγώ τότε έπαιζα πάρα πολύ online PC gaming World of Warcraft, που έπαιξα κάπου εκεί κοντά 10 χρόνια, 8 χρόνια, οπότε δεν ήμουνα στη φάση πάρ' το μπαμ. Μόλις βγει. Το είχα δει στο κουμπάρο μου που το είχε πάρει, θυμάμαι είχε βγει και ένα Forza, είχε βγει και στο παλιό και στο καινούριο. Και το είχα πει στο επεισόδιο με τον Μάκη, στο κανάλι τους, ότι το είχα, το έπαιζα εγώ στο δικό μου το Xbox, να το έχεις και εδώ ας πούμε, βαρύ, και ξαφνικά πάω στο κουμπάρο μου και βλέπω το ίδιο παιχνίδι να το παίζει με HDMI ή με RCA, γιατί νομίζω ότι το πρώτο Xbox μου είχες πει και εσύ ότι δεν είχε HDMI θύρα. Ναι.
Γιατί ναι, εγώ ναι, είχα ναι, πάρει το ακριβώς επόμενο. Μιλάμε Xbox 360. 360, ναι, 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 ναι. Μάλλον είχε πάρει το component το καλώδιο, το ναι. οποίο βλέπω... Την πεντάδα που λέγαμε. Ναι, component το έχεις εσύ εδώ, είναι ναι. πιο καλό από το κοινότυπο SCARTO RCA που έχει 3. Αυτό ήταν το high definition της εποχής. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε κιόλας εκείνη την εποχή... 6. Δεν υπήρχε HDMI. Όχι, όχι. Τηλεοράσεις δηλαδή με HDMI δεν είχαν κυκλοφορήσει. Κοίταξε. Και αν κυκλοφόρησαν ήταν από τις πολύ ακριβές που μόλις λανσαριζόταν ναι. η μόδα, ξέρεις, κοίτα, βγαίνανε η τεχνολογία. Δειλά, βγαίνανε δειλά, ακόμα οι CRT παίζανε μπάλα, ναι. αλλά να πούμε παιδιά ότι το Xbox 360 μάθαμε ότι θα κυκλοφορήσει Αμερική Νοέμβριο του 2005, Ευρώπη ήρθε Δεκέμβριο ναι. του 2005. Κοίτα, και εγώ είχα πάρει τηλεόραση LCD τότε. Περίοδο ναι. νομίζω εκεί στο 360 για να είμαστε καινούργια τεχνολογία τα λοιπά. Okay. Δεν είχε HDMI. Ήταν HD Ready. Ready, έτσι. Η ναι. οποία ήταν full component από αυτό. Αυτό ακριβώς. Και η ανάλυση δεν έφτανε 1080p. Ναι, ναι, ναι. Έφτανε 1080i. Το i, το i. Ναι, ακριβώς, που ίσως μπορεί να μην θυμάμαι καλά, ίσως να είχε ξεκινήσει με 720p στην κυκλοφορία του. Στην κυκλοφορία ήταν σίγουρα 720. Ναι. Αυτό το θυμάμαι. Το ναι, HD Era ναι. ήρθε ή με τα επόμενα μοντέλα τα. Και μετά έκανε update το firmware και επίσημα, έτσι. Και ίντερνετ. Και ίντερνετ. Ίντερνετ. Ίντερνετ, Xbox Live. Ναι, ναι. Με το που κυκλοφόρησε είχε ίντερνετ. Τότε μάθαμε το ίντερνετ πρακτικά σε κονσόλα. Μάθαμε έτσι. Το online gaming, βασικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, online gaming παίζαμε και PC. Στο PC. Ναι, ναι. Δηλαδή έπαιζα εγώ πριν σε PC. Ναι. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι γιατί, παιδιά, πρακτικά, αν και το online gaming σε κονσόλα ξεκίνησε πρώτα στο Mega Drive μέσω του SegaNet στην Ιαπωνία με modern adapter το οποίο έμπαινε στο πρώτο Mega Drive και είναι ένα από τα πολύ λίγα κομμάτια που μένουν σε retro adapters που θέλω να βάλω κάποια στιγμή. Παρότι αυτή η ιδέα Sega πρώτη, πάνω απ' όλα, πάντα απ' όλα πρώτη, υπήρξε δηλαδή από το 90 σαν ιδέα μέσω modem. Παρότι και στο Saturn, και το Saturn είχε υποστήριξη, η οποία δεν πήγε. Το Dreamcast το πέταξε. Υποτίθεται το Dreamcast ότι ήταν online console, ήτανε αλλά ready, Ευρώπη ή τουλάχιστον Ελλάδα δεν είδαμε ποτέ. Ευρώπη ήταν Αγγλία, Γαλλία, με το Dreamcast έπαιζες κανονικά. Και η Sega κιόλας είχε λανσαρίσει τα DLC πριν καν έρθει σαν ιδέα, έτσι. Αυτό ισχύει μέσω ROM patch μικρών κτλ. Και να πούμε ότι και στο Dreamcast, τώρα επειδή κάναμε πάλι, σε εγγίζουμε, Fantasy Star Online στο Dreamcast, το πρώτο Massive MMO, το πρώτο online. Παρ' όλα αυτά, επειδή όντως ήταν σε άλλα κράτη τα οποία στην Ελλαδίτσα μας με την Ταξάρα και τα πρώτα ISDN συνδέσεις. Ναι, 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 ήταν το ίντερνετ. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει και να μας λέγανε OK, πάρτο. Ναι, ήταν κάτι για μας πολύ mind blowing να έχουμε ίντερνετ στη κονσόλα. Παρότι και βλέπαμε και τα PS2 να γράφουν πάνω τα παιχνίδια Netplay. Ναι, ναι. Λέγαμε στην Ελλάδα τι γίνεται. Απλά επειδή τι είχε γίνει. Με το Xbox το πρώτο, είχα δει ρε παιδί μου και το κουτί του και τα μάνια στα παιχνίδια Xbox Live, Xbox Live. Και έλεγα εγώ, πότε θα έρθει ρε παιδί μου αυτό το Xbox. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, με το 360 το κάνανε day one. Day one. Day one. Όχι, ήταν day one. Ναι, πραγματικά ναι. δώσανε την Ελλάδα servers, μπλα μπλα μπλα. Μέσω Αγγλία βέβαια είχα μάθει ότι ήταν οι servers. Ναι. Απλά υπήρχε το region κάπως που σε άφηνε να. Εντάξει, από όπου και να ήταν, εφόσον ήταν πρακτικά λειτουργικό. Ναι, γιατί παλιά υπήρχε χακιά να παίξει μέσω. Δηλαδή να παίξει τη χώρα σου. Μέσω ξένης, μέσω δηλαδή account, IP, ναι. ναι, υπήρχαν κάτι κολπάκια τέτοια, τα οποία ναι, εντάξει, ναι. δεν είχα μπει εγώ προσωπικά στη διαδικασία. Εντάξει, έπρεπε να είχε κάποιες γνώσεις περίεργες ή δεν ξέρω, ήθελε διαδικασία, δεν ήταν. Με το πρώτο Xbox γινότανε ναι. Αυτό και νομίζω ότι το θυμόμουν πολύ αμυντικά και με το θύμισε ένας φίλος στο πρώτο HunterCast, ότι ναι. μπορούσε να παίξει με το πρώτο Xbox, είχε καταφέρει να παίξει Xbox Live μέσω με κόλπου. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ τότε είχα βάλει την πρώτη. Καλά. Τώρα ξεφεύγουμε. Θέλω να πω δηλαδή να πάμε τα γεγονότα λίγο με τη σειρά. Ότι εγώ τουλάχιστον είχα, θυμάμαι και το Game Pro, το έχω το τεύχος, εξώφυλλο το οποίο είναι το Game Pro στημένο, αναμένω το Power Button. Το Xbox 360. Ναι, ναι. Και λέω, όπα, τι γίνεται εδώ, εντάξει, εγώ τότε τι είχα κάνει. Είχα πάρει σχεδόν Day One το Wii, ένα χρόνο πριν, 2006, 2007, πότε ήτανε. Ένα, δύο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Επειδή έπαιζα online PC gaming, το WoW, είχα πει Nintendo, πάμε πάλι. Γιατί έπαιρνα όλα τις Nintendo, έχω πάρει όλα τα μηχανήματα και τα έχω όλα από τότε, είναι όλα τα δικά μου τα μηχανήματα, εντάξει, το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε. Μέχρι Wii, ξενερώνω. Ναι. Λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε.
Και βλέπω μετά ότι το 360 αρχίζω να βλέπω τώρα σποτάκια, αρχίζω να πηγαίνω στο κουμπάρο να βλέπω να παίζει παιχνιδάρες και λέω πω τι γίνεται τώρα εδώ. Εντάξει, μετά περνάει και ο καιρός, δεν έχω μπει στη φάση να πάρω το 360 ακόμα, γιατί σου λέω χαλάγα πολλές ώρες στον ελεύθερο χρόνο να παίζω World of Warcraft. Οπότε λέω εντάξει, άστο ρε παιδί μου, ήταν και αρχή, ήταν και τα μηχανήματα που είχα διαβάσει τα πρώτα αναφορικά ότι είχαν κάψει με αυτό που θα συζητήσουμε μετά, το Ring of Death και τα λοιπά, και λέω άστο. Πήγαινα όμως στο κουμπάρο και έβλεπα, προνόμουνα. Εμφανίστηκε λίγο πιο μετά, δηλαδή μετά κανένα χρόνο. Αφού το κάψανε και παίζανε πολύ. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αρχή το κρύβανε, δεν κρύβανε, δεν υπήρχε σαν... Αλλά μετά έγινε μαζικός... Ήταν μεγάλο πρόβλημα. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είχα πάθει εξάρτηση, πόρωση να πω ας το Wii πέταμα. No. Που όντως έτσι έγινε, no. Γιατί με το που πήγε το 360 στο σπίτι, το Wii απλά το φαγισκώνει στο σαλόνι και ακόμα το τρώει, πέρα από κάτι Metroid Prime 2 και αυτά, no. Prime 20 και αυτά που είχα βάλει, να παίζει και καλά μέσω του Wii. Φίλε, πάνε τα χρόνια, πάμε καλοκαίρι 2008, Μάιο. Και λέω ξαφνικά, θέλω 360, εντάξει θέλω να πάρω, το πάρω ρε παιδί μου. Δεν ήταν το θέμα, δεν ήταν το οικονομικό. Λίγο να πάω να το τσιμπήσω, ξέρω εγώ. Αν θα ασχοληθείς μαζί του. Γιατί τότε δούλευα και νύχτα, έβγαζα πολλά λεφτά. Το έχω ξαναπεί και στο πρώτο Handicap το περασμένο Xbox, ότι το είχα πάρει. Δεν με νοιάζει η φάση. Απλά επειδή έβγαζα πολύ PC, λοιπόν, λέω εντάξει, άντε, ήρθε η ώρα να το πάρω. Και ψάχνω, μπαίνω για πλάκα τότε σε πλαίσιο. Τα public ίσως να είχαν έρθει οριακά το 2008, δεν θυμάμαι, μπορεί. Ναι, γιατί ήταν περίοδο που δεν είχαμε πια... Ναι, δεν είχαμε τέτοια πολλά μαγαζιά, πάω πλαίσιο... Media Market πρέπει να υπήρχε. Αυτό, ναι, Media Market υπήρχαν σίγουρα. Το θέμα είναι ότι πάω πλαίσιο, πάω πλαίσιο mall και δεν υπήρχε. Ξέρεις, εγώ πήγα ρε παιδί μου, χαρούμενο να το πάρω και πάω και μου λένε δεν έχουμε, sold out. Πάω δίπλα στο Κοτσόβολο, γιατί από Κοτσόβολο είχα πάρει και το Wii μου. Δεν έχουμε κύριε, είναι σε έλλειψη, έχει γίνει χαμός. Λέω, τι έγινε ρε Μαλίξ, είχε γίνει κάτι, τι είχε γίνει. Και εγώ γι' αυτό λόγο είχα πάρει το πάρο. Ήταν πιο φθηνό. Όχι, εντάξει, δεν θυμάμαι την αρχική τιμή. Από το PlayStation 3 ήταν σίγουρα πιο φθηνό και με διαφορά. Γιατί θυμάμαι αρχική τιμή PS3 650, όχι 650. Ήταν 650 ευρώ. Θυμάμαι ότι και ο λόγος που εγώ ξαφνικά, γιατί είδες, τρώω flashback όπως τα λέω, ο λόγος που ήθελα να το πάρω είναι ότι έρχονταν το χείλο το 3. No. Και μου λέει ο κουμπάρος μου, έλα, μου λέει παίξαμε το 2 LAN party στην πολυκατοικία με τέτοια που συνδέαμε, τα έχουμε πει στο περασμένο. Πάμε, μου λέει, έλα, ώρα να πάρεις. Λοιπόν, ναι, και πήγαινα λοιπόν και δεν το βρίσκα. Και ξαναπάω, θυμάμαι, στο πλαίσιο μέσα στο mall και τους λέω, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να μου το φέρετε εδώ. Αν έχετε καλοσύνη, πείτε μου άμεσα που υπάρχει έτοιμο παράδοτο να πάω να το πάρω τώρα. Και μου λένε ότι υπάρχει στο πλαίσιο της Καλλιθέας. Από μόλι τώρα εγώ. Επειδή ήταν βαρύ σαν πακέτο που το βλέπα και δεν είχα τότε, είχα street μηχανή, είχα το Ninja το ZX10. Καλά, είναι και γομμάρι. Πού να το κουβαλήσω τώρα σε street χιλιάρι τώρα ένα τέτοιο. Λέω σε έναν κολλητό μου να σου πω τι κάνεις, τίποτα. Εντάξει, έρχομαι σε παίρνω, κερνάω και φαγητό μετά, κερνάω όμως και πιο πολύ Xbox 360. Τι, θα πάω να πάρεις, ναι, έλα, πάμε να το πάρουμε μαζί του, λέω. Λοιπόν, και τον φορτώνω, φίλε, στο Ninja, κατεβαίνουμε τάπα κέντρο συγκρού, έχουμε φτάσει μέσα, μπαίνουμε Θησαίος που ήταν σε ένα στενό είναι. Το πλαίσιο, ας με διορθώσουν, ένα παλιό τότε το 2008 τουλάχιστον, ήταν κάπου σε έναν δρόμο όχι κεντρικό. Ήταν μέσα σε ένα μεγάλο στενό διπλή κυκλοφορία. Δεν πρέπει να είμαι πάει ναι, δεν ξέρω όμως αν είναι ακόμα εκεί, δεν έχω κοιτάξει, υποθέτω ακόμα εκεί θα είναι. Λοιπόν, και πάμε φίλε, και με το που πάμε, είχαν πει ότι στο μόλι είχε διαθέσιμα καμιά 20 κομμάτια πριν από μια ώρα, μέχρι να πάμε ήταν το ένα τελευταίο, στο όνομά μου. Λέω τι γίνεται. Τα πήρε πολλοί κόσμος. Τρελάθηκα. Θυμάμαι σαν χτες όλα αυτά. Εντάξει, μετά πάμε σπίτι. Δεν είχε. Λοιπόν, είχες εμένα. Πάρει το... παιχνίδι. Λοιπόν, παιχνίδι είχε μέσα. Θα το βάλω να περάσει μια φωτογραφία γρήγορα. Είχε... Καταρχήν ήταν το Arcade Pack. Το οποίο είχε δώρο μέσα τα ακουστικά, τα Xbox Live Arcade. Δεν είχε σκληρό δίσκο. Αφού τον αγόρασα ξεχωριστά εγώ, είχε μέσα μια memory card 256, είχε ένα μήνα δωρεάν Xbox Live
και είχε μέσα δώρο bundle, not for sale δηλαδή δισκάκι, Alan Wake με Forza Motorsport 3. Και λέω εγώ, έχω δύο παιχνιδάρες, το Alan Wake είχαμε ακούσει τα καλύτερα exclusive παιχνίδι, φάση Silent Hill, λίγο ψυχασθένεια γι' αυτό, και λέω έλα πάμε και παίζουμε κατευθείαν. Εν τω μεταξύ, αυτό, όταν πήγα σπίτι, περίμενα ότι δεν ήθελα να, ήθελα να είμαι HDMI. Απλά είχα διαβάσει ότι αυτή η έδωση αρκεί ήταν έτσι. Είχαν διαδοθεί, ναι. Και εγώ ακόμα δεν είχα πάρει CRT όμως. Δεν είχα HD. Ναι. Και πάω σπίτι και έχει μέσα, μέσα έχει αυτό το καλώδιο. Ναι. Και είχε και με SCART επίσης, για να το βάλεις και με SCART με τον adapter. Βασικά ήταν με τα τρία καλώδια μέσα, αυτό δεν πρέπει να έχει πεντάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί με επόμενες εκδόσεις, αλλά στην αρχή είχε με την τριάδα. Κάτι μου λένε αυτά. Και πρέπει να το πάρεις έξτρα. Δεν ξέρω, ίσως να λέω και μπορεί, να μην το θυμάμαι. Μπορεί όντως στα πιο μεταγενέστερα να το βάζανε. Γιατί νομίζω και αυτό το καλώδιο σου έχει ένα κουμπάκι που το κάνει το γύρναγες. Ναι, ναι, το έχει αυτό. Οπότε μπορεί να κάνω εγώ λάθος, να ήταν πάντα αυτό. Είπες το κουμπάκι, οπότε θυμάμαι ότι είχε το κουμπάκι και το γύρναγα σε HD όντως. Και ανοίγω και μέσα δεν είχε HDMI. Και θυμάμαι να λέω, ρε δεν έχει HDMI. Και μου λέει, δεν θα το κάνεις, στις δύο αρτί τον Παύλο. Και εκεί μου κατεδαφίζεται όλος ο κόσμος. Δεν είχα καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, ο κουμπάρος μου είχε HD, πάρει ένα τέρας. Και εγώ ξέρεις, παίρνω το μηχάνημα και λέω. Και τώρα... Δεν έχω τηλεόραση. Ναι, και ξεκινάμε, παιδιά. Τέλος πάντων, παίζω και ήταν σαν να έπαιζα. Κλείσει στον δύο. Σαν να έπαιζα το περασμένο Xbox. Ναι. Και λέω, ναι, παίζει πολύ, πολύ υποδέστερα. Αυτό. Έφτιαξα account, το οποίο το account υπάρχει μέχρι τώρα. Είμαι κοντά 50.000 achievements από τότε. Πρώτο achievement. 5ος 2008, στα παιχνίδια που σας είπα, Forza και Alan Wake κάτι. Εντάξει, λοιπόν, για μένα μεγάλη πληγή το account, είναι απέσια η Microsoft σε αυτά. Γιατί, τι έχεις πάει, το έχεις χάσει νομίζω εσύ. Εγώ ήμουνα με yahoo.gr. Okay. Είχα κάνει εκεί πέρα email, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είχα βάλει αυτό το account, όλα τέλεια, όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να αλλάξεις όπου πήγαινες και το σκληρό δίσκο, το κούπονες σε άλλο μηχάνημα και δεν χρειαζόταν άλλο το install ή τίποτα. Έπαιζε κατευθείαν σαν να ήταν το δικό σου μηχάνημα. Okay. Με το σκληρό δίσκο, έτσι. Okay. Όπως και να έχει, όταν πήγα για το Xbox One και ήταν να βάλω τον ίδιο λογαριασμό. Α, μετά στο μεθεμετέπειτα γενιά. Ναι, 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 γιατί εδώ πέρα. Δεν χρειαζόταν καν online το για να βάλεις το τέτοιο. Ναι. Στο One όμως ήθελε online για να βάλεις το... Και δεν μου δεχόταν, ήθελε να μου στείλει email στο Yahoo. Το yahoo.gr είχε κλείσει κάτι χρόνια και μετά ακυρώσαν, γιατί πρώτα έκλεισε και μετά είχε email. Δεν μπορούσες να μπεις στο mail να δεις το Activation Code, ξέρω, verification, τι ήθελε. Και έψαχνα, είχα στείλει email, είχα πάρει τηλέφωνα, είχα κάνει. Εντάξει, έπεσες τώρα. Δεν βγήκε ποτέ άκρη, ποτέ. Ποτέ. Και δεν χάθηκαν, υπάρχουν στο Xbox 360. Αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω στην επόμενη γενιά. Εντάξει, μια μικρή παρένθεση. Έχασε τη δόξα σου, έχει. Ναι, ναι. Πριν συνεχίσω το story, έλα, πες τώρα εσύ πώς βρέθηκες στα χέρια σου το πρώτο. Εσύ πήρες τώρα το πρώτο πρώτο. Ναι, εγώ το είχα πάρει νωρίς, αλλά όχι πολύ νωρίς. Δηλαδή, μπορεί να το είχα πάρει στο εξάμηνο. Δηλαδή, έβλεπα τα παιχνίδια που βγαίναν και νομίζω ότι ήταν από τις κονσόλες που βγάλε πολλά παιχνίδια στην αρχή. Γιατί συνήθως με την πληροφορία βγάζαν 4-5 και μετά δειλά-δειλά ξεκινάγανε την πορεία. Αυτό άρχισε να ντου και έβγαλε μια πληθώρα. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ. Οπότε ενθουσιάστηκα, γούσταρα, μάζεψα τα λεφτά που χρειαζόντουσαν. Θυμάστε το πήρε. Πάνω... Εγώ το ξέχασα να πω, δεν ξέρω αν το είπα πριν. Από νούμερα δεν θυμάμαι. Αν δεν το είπα, αυτό το arcade pack που. Το συγκεκριμένο arcade pack είχε μέσα δώρο και αυτό το band που σας είπα. Ενώ μετέπειτα ή ας πούμε στο ίντερνετ που έψαξα για να βρω ακριβώς την εικόνα. Δεν το δείχνει μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς το πετάξει, το πέταξε η ελληνική αντιπροσωπεία μέσα δώρο, δεν ξέρω. Το παιχνίδι όμως σας το έδειξα. Εγώ το πήρα ακριβώς 3 εκατοστάρικα. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καθόλου. Σου λέω από νούμερα το χάνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολύ οι τιμές. Το arcade νομίζω ήταν λίγο πιο φθηνό. Δεν επειδή είχε δεν είχε το σκληρό δίσκο. Και μετά σου λέγει 1 εκατοστάρικο νομίζω ο σκληρό δίσκο. Το δίσκο το πήρα μετά. Να πάρει έξτρα, ναι. Θα σα πω γιατί το πήρα μετά. Βέβαια μετά οι εξωτερικοί οι δίσκοι που παίρνε εκτός μηχανήματος είχαν και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ήταν και πιο φθηνή. Ναι, γιατί ναι, αυτό ήταν συνεργασία τώρα πατέντα, ήταν ακόμα πιο ακριβώς.
Οπότε σκάσε τα χέρια σου. Ναι, τον πήρα και σου λέω έπαιρνα το ένα παιχνίδι μετά τ' άλλο. Έλα, πες ποιο το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες. Πρέπει να ήταν το Dead or Alive το 3 και το... Στα βυζάκια που λέγαμε. Και σου κάλυπτο. Δεν θυμάμαι άμα βγήκε από την αρχή. Okay. Αλλά... Πρέπει να ναι, βγήκε πιο μετά γιατί είναι το 4 νομίζω. Soul Calibur. Ναι, ναι, οπότε ήταν αρκετά πιο μετά το 4. Okay. Ναι, και το Gears of War θυμάμαι είχε βγει αρκετά πιο μετά κι αυτό. Ναι, και το Gears μετά, of War ψιλογέλαγα, το κορόιδευα γιατί ήταν και είχε γίνει ένα μεγάλο hype. Το πρώτο μας φάνηκε λίγο περίεργο. Ήταν πολύ διαφορετικός ο χειρισμός. Ναι. Περνούσε αυτό το καινούριο. Που δεν το ξέρεις. Ναι, έπρεπε να κρύβεσαι. Ναι, ναι, είχε ναι, ας πούμε το run, έπρεπε να πατήσεις το κουμπί ναι, ναι. Αντί να πάει να τρέξει ναι, με ναι. Το μπροστά. Και να θυμηθούμε ότι κάποτε οι δύο μοχλοί που το ένα κάνει στην κάμερα και το άλλο κάνει στην κατεύθυνση, αυτό το μπλέξιμο που τώρα πια το πιάνουμε στα χέρια μας και το κάνουμε. Ναι, ήταν. Ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν το πρωτόγνωρο. Μα καταρχήν να πούμε ότι το Uncharted, το Battle System και αυτά και το Camera Positioning έχει ήδη το δημιουργείο έχουν πει. Ότι έχουν βασιστεί πάρα πολύ πάνω στο πρώτο Gears of War. Α, ναι. Ναι, ναι, έχουν πολλές φοβερές επίρρες από το Gears of War. Πολλοί το αντιγράψανε το Gears of War. Σκέψου το ήταν ναι. Πρωτοπόρο. Ναι. Πολύ καλό. Αλλά εγώ, επειδή το νίκιασα για να δω τι γίνεται αυτός ο χαμός, γιατί ακουγόταν παντού. Έτσι, ναι. Gears of War και σφαγή. Ναι, 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 ναι. Το δεν και νίκιασα κι εγώ για να δω τι λέει. Και δεν μ' άρεσε. Γιατί όντως. Πέθαινα, ωραία γραφικά, ωραία τέτοιο τα λοιπά, αλλά πέθαινα συνέχεια, με ερχόντουσαν παντού, δεν έβλεπα, με μπερδεύε λίγο η κάμερα και τα λοιπά. Κοίτα. Αλλά μετά από λίγο καιρό, δεν ξέρω, πρέπει να το έχω ξαναπεί αυτό, ναι. Δεν μπορεί να το έχουμε πει μεταξύ μας. Το βρήκα φθηνό και λέω ας το πάρω να υπάρχει συλλογή, να πω ότι έχω και αυτό το πολυδιαφημισμένο παιχνίδι. Και τότε του δώσα περισσότερο αγάπη, κάθισα με την ησυχία μου εφόσον ήταν δικό μου και δεν βιαζόμουν να το πάω πίσω. Ναι. Και το μάθα και τρελάθηκα. Ήταν από εκεί και φτιάξα. Εμένα μου άρεσε, φίλε, πολύ. Καταρχήν μου άρεσε το κόλπο με το loading που αν το προλάβαινε στο τάκ γινόταν πιο δυναμικό το όπλο, οι βολές ήταν πιο δυνατές. Ναι. Μου άρεσε που υπήρχε πολύ σπλατεριά και έπαιζε και με το αλυσοπρίο ναι. Σε close combat. Μου άρεσε τα boss που ήταν πάντα εντυπωσιακά και γινόταν το μακελιό ναι. Με δεν ξέρω εγώ τώρα. Πώ το λέγανε το laser που σκάλει από πάνω. Ναι, ναι, που ήταν με το δορυφόρο. Με το δορυφόρο. Ναι. Iron Cannon, θα πω εγώ το General, αλλά δεν είναι αυτό τέλος πάντων. Όχι, Dawn. Κάτι με τον Dawn. Εντάξει, θα το πούμε. Είναι η στιγμή, ναι. Λοιπόν, εντάξει, φοβερό παιχνίδι. Όπως και όλα τα άλλα, εγώ τα τίμησα όλα. Ναι. Judgment, 1-2-3. Ναι, όλα. Κοίτα, εγώ το Judgment, το τελευταίο δεν είναι το Judgment μετά το 3. Ναι. Σαν 4 που δεν ήταν 4. Ναι. Αυτό δεν το έχω βάλει ποτέ στην κονσόλα. Το έχω χρόνια. Ωραία. Ήταν περίοδο που είχα σταματήσει να ψιλοπαίζω. Ασχολιόμουν με άλλα πράγματα και έμεινε εκεί. Και ακόμα δεν το έχω βάλει. Δεν έχω δει ούτε η πρώτη πίστα πώς ξεκινάει. Το Judgment το είχα παίξει σε. Θα το πω μετά το story. Το είχα παίξει σε κόπια. Τι είχα κάνει. Θα πω και ένα ωραίο story με αυτό. Και δεν έπαιρνε achievements. Οπότε τώρα πραγματικά επειδή το θύμισες και επειδή έχω να παίξω video games πάρα πολλούς μήνες λόγω ναι, και εγώ πρέπει να το βάλω χρόνο ναι, διάθεσης, ναι, ναι. You name it. Τώρα πραγματικά μου σκάσες ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, να το αναλάβω γιατί είναι το τελευταίο από τη σειρά στο 360, στο τελείωμα σχεδόν και είναι πολύ άρτιο τεχνικά και εικονικά. Για μένα είναι το πιο καλό στο 360, το chat μου είναι για μένα πάρα πολύ καλό. Οπότε τώρα ευκαιρία να μπορώ να πάρω achievements. Κάτι είχα ακούσει ότι είναι και καλά σαν το Tom Rider το... ότι κάνει διηγήσεις από περιπέτειες που είχαν κάνει. Μπράβο, ναι, κάνει, ναι, έχει έναν narrative, βγαίνει λίγο πίσω στο story και αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάντως ειδικά το 2, το 2 είχε απίστευτα σκηνικά. Μέχρι ανέβαινες και σε δράκους, πήγαινες με τα κανόνια. Στο τάγκ, είχε φοβερά πράγματα, όπως και το Halo. Και το Halo είχε πρώτο πρόσωπο και ανατρίχιαζες. Ήτανε χολιγουντιανό, ήτανε σαν να βλέπεις ταινία και να τη ζεις. Ήτανε, το είχαν συνδυάσει τόσο ωραία, γιατί τα πρώτο πρόσωπο γενικά δεν είχαν αληθοφάνεια. Είχαν αυτό το ντουμοειδές, το ψεύτικο. Ναι, ήταν όλα ίδια. Ναι. Το Halo το πήγε σε ένα επίπεδο που ήταν... Τα σμούθαρε, τα έκανε πιο... Ναι. Αυτό. Και ωραία ιστορία, δεν ξέρω, μ' άρεσε. Ιστορία είναι πολύ καλή. Φίλε, η Bungie έγραψε ιστορία με αυτά τα παιχνίδια. Εγώ στεναχωρήθηκα στο 4.
και στο Reach που έφυγε η Bungie και πήγε να. Η 343, όπως λέγεται εγώ. Εντάξει, έταξα και το τελευταίο, νομίζω το τελευταίο δεν το άγγιξες. Εγώ δεν το έχω παίξει ούτε το 5, ούτε το 6. Ναι, ούτε το Guardians. Εντάξει, τα έχω παίξει όλα και το ODST, ήμουνα όλη τη σειρά, δηλαδή από το πρώτο έπαιξα το πρώτο. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να τα παίξω και αυτά. Κοίτα, είναι ωραίο το single του τελευταίου, δηλαδή το κυνήγησα και achievements πάρα πολύ στο τελευταίο, έχω πάει πολύ καλά σε νούμερο. Για κάποιο λόγο όμως έχει αυτό ότι ξενίζει. Να. Εντάξει, είχε και μια δυναμικότητα διαφορετική, ήταν τσαμπουκά. Ναι. Είχε... Εντάξει, είναι αλλιώς το map. Έχει το map system τώρα που σε πηγαίνει σε έναν πλανήτη να τον πας γραμμικά και να πας να θες και λίγο πέρα δόθε. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν έχεις ξεκινήσει σε μια φάση, έχεις μπει με τα μούτρα. Ήσουν σε φάση να τσεκάρεις PS3 πρώτα για. Α, όχι, καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή το συνεμπάριζα. Βασικά γενικά είχα πάντα μια. Μια αντιπάθεια στη Sony, με τσάντιζε. Εγώ άλλα βλέπω εδώ. Τώρα πια τώρα την αγαπώ, δηλώνω ότι αγαπώ Sony. Okay. Αλλά είχα μια αντιπάθεια από το Sega Saturn, γιατί έλεγα η Sony μου κλείσε το Sega Saturn μου. Αλλά δεν το κλείσε η Sony, η Sega ήταν η άχρηστη. Sega. Άχρηστη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Τι ήθελα να σου πω. Και εγώ ρε φίλε, δεν κοίταξα να πάω σε PS3. Ναι. Επειδή είχα και το περασμένο το μηχάνημα και το πήγαινα κάπως πατριαρχικά, σε φάση τώρα δεν γίνεται να είσαι από πατέρα βάζελο και να βγεις Ολυμπιακός, κάτι δεν έχει πάει καλά. Οπότε δεν γίνεται να από Xbox, γιατί σου είχα πει ότι δεν είχα πάρει και το PS2, ενώ πήρα PS1. Θα σου πω λίγο την ιστορία. Sony. Ναι. Οπότε ήθελα να ξαναπάω μετά από το γομάρι αυτό εδώ που είναι για βαράκια, αυτό πάνω από 10 κιλά. Πρέπει να είναι. 10 κιλό είναι. Είναι, έχει. Ήθελα να ξαναπάω πάλι η Microsoft. Δηλαδή μου άρεσε αυτό και που είπα. Το χειριστήριο, φίλε, το βολευόμουν απίστευτα. Ξέρεις τι είναι το χειριστήριο. Εκτός ότι ήταν πολύ καλύτερο, πάντα μέχρι και το One είναι πολύ καλύτερο. Εντάξει, είναι ευρέως γνωστό αυτό ότι είναι πιο ωραία στον έλεγχο. Και νομίζω ότι ήταν και το πρώτο που το κουμπί ήταν αναλογικό στο Xbox. Και οι σκανδάλες, και αλλά τα πίσω, και τα άλλα. Αργότερα το έκανε και η Sony. Πήρε το μέγεθος του δεύτερου tank pad του Microsoft, το πρώτο το Xbox, και το έκανε ακόμα πιο μικρό. Γινόταν ένα με το χέρι, ρε φίλε, δεν σε κούραζε. Ενώ και... το PlayStation, παρόλο που είναι και αυτό μια συνήθεια, έτσι. Ναι. Δεν κάθονταν τόσο καλά. Ξέρεις ποιο όμως εμένα, ρε φιλαράκι, με τρέλανε απίστευτα. Με τρέλανε απίστευτα ότι πρακτικά για πρώτη φορά στη ζωή μας παίζαμε με χειριστήρια χωρίς καλώδια. Να. Να. Εντάξει. Να. Αν εξαιρέσουμε κάτι quick shot IR δεν τα υπέρυθρα αυτό δεν που τα είχα για Master System και NES και τα είχα δουλέψει μία φορά γιατί δεν πιάνανε. Ναι. Ξαφνικά το 2000, πότε είπαμε το 2008, παίζω εμπειρία χωρίς καλώδια. Θυμάμαι, έκανα και εγώ τα τεστ τα περίεργα. Έκανα από πίσω και κάτι τέτοια και από εκεί και από πάνω για να δω αν θα κολλήσει. Ήταν και η μπαταρία, που είχαμε την μπαταρία πολύ, ρουφάγα μπαταρία πολύ γρήγορα τα IR τα παλιά. Γενικά είχε καινοτομίες, δηλαδή και μόνο σου λέω ότι εγώ day one παίρνω ένα πακέτο που μου δίνει Xbox Live, μου δίνει ακουστικά που μπορούσα να μιλήσω με τον κουμπάρο μου τώρα ξαφνικά με τα account μέσω Microsoft. Είχε και MSN, δεν ξέρω αν είχε. Από όλα. Είχε κάτι περίεργα. Όλες τις υπηρεσίες, Microsoft είχε και περάσει. Φίλε, με είχαν τρελάνει, γιατί ήμουν κομπιουτεράκια τότε πολύ. Και ξαφνικά λέω, φίλε, το παντρεύομαι, το αγαπώ. Και εν τέλει το 360 για μένα, πάω τώρα κάπως λίγο πιο μπροστά, σαν να τελειώνει το επεισόδιο, αλλά θα ξαναγυρίσουμε γιατί δεν τελειώνει το επεισόδιο. Το 360 είναι η κονσόλα, Γιάννη, που πριν ας πούμε ξεκινήσω τη συλλογή με το retro collecting για να αποκτήσω κάποιους τίτλους σε μεγάλους αριθμούς από κάποια μηχανήματα, το 360 ήταν η κονσόλα στο σπίτι που είχα αρκετές το 2008, δηλαδή είχα όλες τους περισσότερους τίτλους, ότι είχα, που είχε τους περισσότερους τίτλους, και επίσης πρέπει να είναι η κονσόλα μαζί με το PS1, το NES, το αγαπημένο μου, το Game Boy, και ας πούμε και λίγο Dreamcast και Xbox πρώτο που τα υπερέχει, δηλαδή ίσως σε ώρες πτήσης να κοντράρετε ανάμεσα σε PS1 γιατί και με το NES και το Game Boy, εντάξει μικροί παίζαμε τώρα 1-2 ώρες η Σουκού, δεν μας αφήναν οι γονείς, εδώ που είσαι ενήλικος καίγεσαι, γυρνάς από τη δουλειά, μπορεί να παίξεις με το πρωί. Οπότε με το 360 φίλε πέρασα πολύ καλά, πέρασα πολλές ώρες μαζί, το γούσταρα.
Και δεν ξέρω για σένα, νομίζω για σένα. Ναι, είχε ποιοτικά παιχνίδια. Και εγώ τώρα στο σήμερα πιστεύω ότι τα περισσότερα παιχνίδια που έχω σε κονσόλα είναι στο 360. Ναι, εντάξει, όσοι δεν έχετε το Room Tour, καταρχήν ξέρετε που είμαστε. Έτσι, έχουμε τα HunterCast να κάνουμε λόγω ευκολία βίντεο στην καρσονιέρα που έχει νοικιάσει ο Γιάννη για αυτόν τον λόγο. Γιατί εμένα μου είναι λίγο δύσκολο στο χειλικό. Μου είναι πολύ δύσκολο στο σπίτι με το παιδί να κάνω βίντεο πια. Οπότε ο Γιάννη έχετε δει το Room Tour του. Όσοι δεν το θυμάστε, μπορείτε να μετά το δείτε. Πόσα έχεις, φίλε, έχεις πάνω από 130. Δύο κάτι. 200 κάτι. Όχι, εγώ δεν έχω ούτε εκατοστάδα. Εγώ πρέπει να είμαι κάπου στα 70. Αλλά... είναι ένα και ένα. Μέχρι το 2014, γιατί μέχρι το 2014... Όχι, sorry. Μέχρι το 2015... Πότε το πήρα τώρα, ρε φίλε. Όχι, παιδιά. Πλακίες λέω, είδες, γιατί σου λέω είχα κολλήσει πολύ με το PC Gaming. Xbox One, πήρα εγώ το Xbox One το S όταν βγήκε το 2017. Ναι. Οπότε φιλαράκι, επειδή έπαιζα στο PC τότε, έπαιζα και πολύ Diablo 3 όταν είχε βγει, έπαιζα 4 χρόνια Diablo 3 φανατικά, έπαιζα World of Tanks Online, είχα κόψει το WoW, έπαιζα λίγο WoW, οπότε έπαιζα πάρα πολύ πάλι PC. Ναι. Την κονσόλα την είχα σε δεύτερη μοίρα. Έπαιζα όμως παιχνίδια που ήξερα ότι θα βγουν αλφα-αλφα δυνατά παιχνίδια. Δηλαδή ότι Assassin's Creed βγαίνανε με τη σειρά στο 360 και αυτά. Ναι. Black Flag μετά στο τέλος της ζωής του στο 4. Ναι. Θέλω να πω ότι μέχρι το 17, το 2008, φίλε, είναι 9 χρόνια. 9 χρόνια έπαιξα. 360. Κράτησε πολύ. Κράτησε πολύ. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη περίοδο βιντεοπαιχνιδιού τη συγκεκριμένη γενιά κονσόλων. Πάνω από δεκαετία. Ναι. Γιατί βγήκε το 5 και νομίζω ότι σταμάτησε να υποστηρίζεται το 16. Ναι. Εκεί πρέπει να. Γιατί βγήκε το, νομίζω ότι τέλος βγήκε ή το 15 ή το 16. Οπότε μιλάμε σίγουρα για 10-11 χρόνια. Εντάξει. Και το NES έχει βαρέσει. Πιο πολύ. Εξέλιξη καθώς προχώραγε η γενιά του, έτσι, δηλαδή τα παιχνίδια που βγήκανε στη μέση της ζωής του ήταν αριστουργήματα και μετά προς το τέλος ήταν ακόμα πιο καλά. Ξεφύγανε. Μα μετά ήταν μια πολύ μεγάλη μαγιά που εκεί ήταν και ο λόγος που με ανάγκασε να πάρω εξωτερικό. Ήταν ότι μετά ενεργοποιήθηκε μια επιλογή που σου έλεγε όταν κάνεις το install, να το πούμε αυτό, το PS3 έπρεπε που εσύ μου το... Έπρεπε να κάνεις όλο το παιχνίδι install. Ναι. Στο 360 και αργούσε. Στο 360 έπαιζε με τη μία το παιχνίδι. Το βάλεις και τέλειωσε. Ναι. Μετά από κάποια χρόνια, νομίζω ότι όταν το είχα πάρει εγώ μετά από λίγο το 2008 ή μόλις το είχα πάρει, νομίζω ότι ίσως λίγο μετά το 2008 σου είχε επιλογή, αν πάταγε στα options του main title στο dashboard, σου λέγε install game στον σκληρό για γρηγορότερα loadings και frame rate να πάει πιο γρήγορα από το CD να βάζει. Ήταν πολύ πιο γρήγορο για το PlayStation 3, έτσι. Ήταν. Ήτανε... Εκεί λοιπόν εγώ είχα 256 κάρτα. Και επειδή είχα Xbox Live, μου έσωσε και saves και πολλά στο online. Κάτι, φίλε, που δεν μας είχαν πει τότε και το ανακάλυψα πολύ αργότερα και λέω γιατί δεν το είχα σκεφτεί, είναι ότι μπορείς να βάλεις έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, να τον κουμπώσεις επάνω και να τα σώνεις όλα εκεί. Τότε έτσι. Πήγαινε με την άποψη αυτή τώρα, marketing. Δηλαδή έλεγα πρέπει να πάρω έναν πιο μεγάλο σκληρό να τον κουμπώσω. Αφού έχει τα USB, του κούμπονες, δεν ξέρω πώς έγινε μετά αυτό. Εντάξει, ήθελε κάποιο format μετά να το δει το σύστημα. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά με NTFS λογικά θα δούλευε, υποθέτω, το disk management. Και έκανε update συνέχεια, ας πούμε. Και η μαγιά η άλλη ήταν ότι μπορούσες να κατεβάσεις το update από τον υπολογιστή σου, να μην το συνδέεις καν στο ίδιο. Ναι, κι άλλο αυτό. Και ή να το γράψεις CD, ή να το βάλεις σε στικάκι. Και να περάσει το update στο μηχάνημα. Εγώ έτσι τα έκανα. Αν δεν είχε και internet εκεί και είχε κάπου αλλού, ναι, παιδιά, υπήρχαν καινοτομίες. Αλλά αυτή η καινοτομία, δηλαδή με το γρηγορότερο gameplay που σου προσέφερε, με έβαλε στη φάση να σκάσω εκεί κοντά στο 100 120 και τι είχα πάρει. 12 γίγα. Δεν ήταν μεγάλο. Μετά βγήκανε κάτι 20 40-60. Δηλαδή αυτό εγώ που πήρα, νομίζω. Στην αρχή ήταν πολύ μικρή. Είχε και έναν με 4,5 νομίζω. Που ήταν πιο φθηνό στην αρχή, εγώ πήρα αυτό που ήταν 12,5 GB. Και εκεί λοιπόν μετά ξεκίνησε η πόρωση. Το γράφει 120. Κάτσε το μαύρο. Να βγαίνουν να το γράφει μέσα. Να το δείξουμε έτσι. Βγαίνει εδώ και είμαστε στα 2 TB, λέει. Μάλιστα, πολύ καλή φάση. 2 TB. Όχι, ρε. Όχι. Αποκλείεται. Ναι, ρε, πλάκα κάνω.
Απλά έψαχνα να βρω τη χωρητικότητα και δεν την βρίσκω και λέω κάτσα να πω 2 TB να γελάσουμε. Πλάκα, γιατί δεν τη λέει εδώ, ρε φίλε. Την βλέπει μέσα στο σύστημα. Τη λέει, είναι... Ναι. Όχι. Εδώ πέρα στο μαύρο το γράφει επάνω, έχει χαραγμένο. Ναι, ναι, ναι. 120 γίγα. Ναι, 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 παίζει να ήταν το μεγαλύτερο να φτάσει μέχρι εκεί. Όχι, πλάκα δεν λέει. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Εντάξει, μια απλή κατασκευή τώρα, απλά σε χρέωνε παραπάνω. Καλά, που το έχω ψάξει λίγο παραπάνω, αυτό το ξεβιδώνεις και έχει μέσα. Πλακιστάκι. Ναι, όχι, σκληρό δίσκο του λάπτοπ. Τον μικρό. Ναι, ναι, πώς λέγεται αυτό. Τον 2,5 inch. Ναι, ναι, όπως είναι και το PlayStation 3 που παίρνει. Ναι. Δηλαδή και να σου χαλάσει, το ξεβιδώνεις, το ξεκουμπώνεις, το κουμπώνεις ένα που να ταιριάζει, ξέρω εγώ. Okay. Να έχει τα χαρακτηριστικά και τέλειωσες. Στις καινοτομίες επίσης να. Θες να μου πει για DVD, τι έπαιζε. Α, DVD. Μεγάλο θέμα το DVD. Είχε μια μαγιά. Γενικά, εγώ ήμουν στη φάση ότι όταν θα θες να δεις DVD, θα το βάζεις στην κονσόλα, έχεις τη συσκευή και το βάζεις και τελείωσε. Ναι. Ξαφνικά σε μια φάση τυχαίνει και βάζω στο 360 και έπαθα πλάκα. Mm-hmm. Όταν λέω έπαθα πλάκα, είδα άλλη εικόνα, σαν να το έκανε Blu-ray και το DVD. Το και πολύ ζωντανά χρώματα και ανάλυση και τέτοιο. Και εμένα και λέω, είναι το ίδιο έργο. Έβαλα το δισκάκι, λέω, τι έκανε. Έκανε σαν επεξεργασία της εικόνας. Σαν να έκανε ή ένα upscale ελαφρώς. Ναι. Γιατί εντάξει, να πούμε ότι τώρα εδώ είχε κάρτα γραφικών πάνω ATI. Ναι. Ήταν πιο βαρβάτα τα video encoders από ένα απλό Blu-ray, ναι. Ματσουσίν, ναι. Κάτι που παίρνανε, ναι. Τότε τα φινιά για τα σημαίνια, ναι, να θυμάζει, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε ίσως όντως να βοήθαγε το hardware του, ναι. Για μια καλύτερη αναπαράσταση, αλλά το είχα παρατηρήσει και εγώ. Ήταν δεδομένο. Έβλεπες τεράστια διαφορά, ειδικά εκείνη την εποχή που δεν κυκλοφορούσαν και πολύ τα Blu-ray, ναι. Γιατί δειλά-δειλά ερχόντουσαν έτσι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν τεράστια φάση, δηλαδή μετά έβλεπα ταινία μόνο στο Xbox, το 360, τίποτα άλλο. Ισχύει. Δηλαδή το θεωρούσα μετά άχρηστο μηχάνημα, το άλλο που... Και εκείνη την, ναι. Εποχή μπορεί να τα παίρνεις και στα 200 ευρώ το DVD. Ναι, ήταν ακριβά. Άσχετο ότι μετά έφτασε στα 50 ευρώ να παίρνεις DVD, ναι, συσκευή και να λες εντάξει. Και το πρώτο DVD πλήρω ο πατέρας μου επιδραχμές το 99, το είχε πάρει 705.000 δραχμές. Είχαμε πάρει από τα πρώτα home cinema, δεν ξέρω να το ξαναπεί. Ναι. Η μάνα μου όταν άρχισε, ναι. Την μία από το Κοτσόβολο, θυμάμαι ότι. Άμα πήγαινε να πάει στην τεχνολογία, να τον αρχίσει, σε σκοτώναν. Δεν το συγχώρεσε ποτέ η μάνα μου, ο πατέρα μου. Και για να τη ειδικά όταν δώρο... είδε αργότερα ότι έπεσε η τιμή, Τα θύμωσα ακόμα περισσότερο. Ναι, ότι έπεσε πολύ μετά. Το πήραμε το 98 ή το 99, θυμάμαι. Αλλά ήταν 5,1. Τώρα ήταν ένα Pioneer, τώρα ένα τέρας, φίλε. Το έχουμε ακόμα, δουλεύει ακόμα, Κοίτα. Δεν είναι χαλασμένο, δουλεύει. Άμα θες κάτι και όντως κάνει αυτό που θες. Ναι, το πληρώνεις. Τα δίνεις, εντάξει. Και μετά απλά το απολαμβάνεις. Το χαρήκαμε, φίλε. Φωνάζαμε κόσμο στο σπίτι και έκοβα εγώ εισιτήρια στους μαθητές μου. Αλλά δεν είναι. Ειδικά μου ήταν τόσο ακριβό, θα ήταν η αρχή της τεχνολογίας τότε. Οπότε εντάξει. Άξιζε. Ήταν πολύ καλό και επίσης κάτι που δεν είπαμε, εντάξει, επειδή τώρα θα το ακούσουν και πολλοί τυχόν φίλοι σε podcast ηχητικό και δεν βλέπουν. Αυτό εδώ το gadget μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Επίσης, δηλαδή το ασύρματο που έπαιρνε μέσα μπαταρίες, σου έλεγε μην αγοράζεις μπαταρίες. Εγώ είχα πάντα πολλά χρόνια επαναφορτιζόμενες. Ή είχα πάρει και αυτό. Που αυτό ουσιαστικά έβαζε μπαταρία, το φόρτιζες. Και κάνει ότι συμφέρει και περισσότερο. Ναι, βέβαια. Και έχει και το καλώδιο της φόρτισης. Ναι, και το φόρτιζε στο USB. Αυτό μπορούσες να το κουμπώσεις κατευθείαν στο τέτοιο χωρίς αυτό και χωρίς μπαταρία. Εγώ το βάζα εδώ. Και να γίνεται με καλώδιο. Ναι. Δηλαδή το κάνεις με καλώδιο, χωρίς μπαταρίες, χωρίς τίποτα. Ναι. Του σύνδεσες απλά το μετασχηματιστή, αυτό που το φορτίζει. Ήταν καλή φάση. Κοίτα, είχε βγάλει ωραία πραγματάκι. Εντάξει, εσύ έχεις τώρα και δύο τιμονάρες εκεί. Νομίζω είναι official Microsoft. Ναι. Τις έχουμε δείξει, παιδιά, στο room tour του Γιάννη. Από τις πιο ποιοτικές τιμονιέρες. Ναι. Δηλαδή ήταν. Official. Έχεις δύο. Δύο. Εντάξει, θα μου δώσεις τη μία. Τις δύο τις θέλω για διπλό, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω Logitech. Είχε πάρει ο πατέρας μου Logitech γιατί ήθελε να παίζουμε Forza Motorsport το 3, το 4 και ongoing μετά. Που και τη Logitech ήταν, δεν ήταν σαν του πρώτου που είχα, γιατί και για το πρώτο Xbox είχα πάρει μια Logitech. Η οποία το πρώτο Xbox δεν είχε και πολύ. Είχε force feedback. Του πρώτου δεν είχε force feedback. Η από την είχε. Ίδια τη Microsoft δεν είχε πολύ υποστήριξη από περιφερειακά. Εντάξει, τότε έγινε χαμός, ρε φίλε. Βγήκανε πολλά πράγματα.
για αυτά τα μηχανήματα, αν θυμάμαι. Ναι, ναι. Έβγαινε το gadget του παραγκάτζετ. Ναι, δηλαδή. Ναι, 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 και third party, ναι, όχι ναι, μόνο γνήσια. Και που άλλαζε τις προσώψεις, δεν ξέρω, τα αγάπησα. Ναι, δεν το είπαμε αυτό. Προσώψεις, απίστευτη μαγιά. Σε κούμπονε, βάζες και άλλαζε η πρόσωψη. Γιατί έτσι κι αλλιώς το βλέπεις πάντα από μπροστά. Ακριβώς. Να πούμε ότι μπορούσε να δουλέψει και όρθιο και κάτω, όπως επίσης ναι, και το PS3 ή το PS2, ξέρω εγώ κτλ. Να πούμε ότι έβγαλε μοντέλα διαφορετικά revision, βασικά να μείνουμε στο άσπρο χρώμα. Mm. Εσύ είπες ότι πήρες το πρώτο χωρίς το HDMI. Ναι, εγώ πήρα HDMI και πέρα ότι βγήκαν και άλλα revisions με τη μητρική μέσα, γιατί θα σας πω ένα story για εδώ. Μετά βγήκε και το Elite, το οποίο μάλλον είχε πάνω και τον μεγάλο, όχι, τον αυτό είχε, πρέπει να ήταν, ναι, πρέπει ναι, να ήταν, τον είχε δικός μέσα αυτόν τον δίσκο. Μετά βγήκε η αναβάθμιση του, το μεγάλο μείον αυτής της κονσόλας με το PS3 που υπήρχε και πάντα με τσίνα για αυτό. Και για κάποιο λόγο τότε, επειδή δεν ήταν δυνατές συνδέσεις και το Wi-Fi μπορούσε να σε περιορίσει αν το μηχάνημα δεν είχε άμεση οπτική, το extra add-on μπορούσε να βάλεις το Wi-Fi adapter. Α, ναι, ναι, μπορούσε ναι, ναι, να μπει. Αν είχες παρεμβαλλόμενο τείχο δωμάτιο, ήταν αδύναμο και όταν έπαιζα εγώ online Halo που το είχα κάνει δανεικό με το κουμπάρο μου το Wi-Fi adapter, έχανα. Είχα ping. Α. Δεν πήγαινε καλά, έχανα. Ναι. Είχα ένα σκηνή ρε παιδί μου. Ναι. Και τι κάνω τότε, τσατίζομαι γιατί το μόντε μου ήταν μέσα στο δωμάτιό μου. Είχα παιδιά μόνιμα. Ρωτήστε τη μάνα μας, σας πει. 10 χρόνια που έπαιζα το μηχάνημα που σου είπα σχεδόν 9 χρόνια. Μόνιμα όσο έμεινα στο πατρικό μου και μετά που έφυγα. Ναι, όχι, δεν ήταν 10 χρόνια. Ναι, μετά που έφυγα και έμεινα εγώ, είχα μόνιμα το καλώδιο το LAN. Και στο παλιό μου σπίτι, ναι, στο πατρικό, ήταν κάτω από το σαλόνι, έφευγε πίσω, πέναγε μπροστά την τουαλέτα πιασμένο με πιχάκια. Η πόρτα του δωματίου μου δεν έκλεινε τότε ποτέ, ή βασικά έκλεινε το καλώδιο, είχε καταλάβει, είχε γίνει έτσι μια φλίδα, ξέρω εγώ, δούλευε μας ακόμα, για να μην χάνω ταχύτητα. Ναι. Γιατί το Wi-Fi με το Direct Ethernet χάνει σαφώς και ειδικά που υπάρχουν και εμπόδια. Και ειδικά την τότε εποχή κιόλα. Ναι, έτσι, αλλά εδώ ξαφνικά σου λέει βγαίνουμε το νέο facelift, μαύρο αντί για άσπρο. Εμένα είχε κεντρινήσει από το τσιγάρο. Α, ναι, ναι, στο παλιό το σπίτι με τους γονείς μου είχε κεντρινήσει, είχε γίνει χάλια. Εδώ είχε ένα σωματωμένο WiFi adapter μέσα. Οπότε δεν το πήρα ποτέ σαν μοντέλο. Το λιγουρευόμουν, να σου πω την αλήθεια. Και μετά βγήκε αυτό που αυτό πολλούς μας έπιασε στον ύπνο. Ξέρω άτομα που δεν ξέρουν ότι αυτό βγήκε. Και όταν το κοιτάνε, μου λένε τι είναι αυτό το πρώτο Xbox One. Ναι, ναι, φίλε, ήταν στα τελειώματα. Ναι, αν εξαιρέσει ότι το άλλο είναι λίγο πιο μεγάλο, πιο γομάρι. Και να το δούνε κιόλας λίγο. Μοιάζει, παιδιά. Κάπως στο πρώτο μοτίβο του πρώτου Xbox One, έτσι. Ενώ αυτό έχει τις γωνίες. Ναι, αυτό έξω, είναι. Ναι, σαν κλεψίδρα κάπως ναι, που ναι, ανοίγει ναι, και κλείνει πάνω κάτω. Είναι. Εντάξει. Είναι η καλύτερη κονσόλα και λένε ότι 7ης γενιάς για μένα. Σε αυτά κατεργήσαν το Ring of Death. Ναι. Να πούμε για το Ring of Death. Πες, γιατί έχω να πω. Μεγάλη πληγή, μεγάλη πληγή. Υποτίθεται ότι για να χωρέσουν τόσα πολλά πράγματα που έχουν βάλει εδώ, κάποια πράγματα τα έχουν συμπτύξει. Και η ψύχτρα υποτίθεται ότι τραβάει κάπως την πλακέτα, λέγανε. Και οπότε κάπου ραγίζεις και σπάει τις επαφές και δημιουργεί το Ring of Death. Γενικά όμως το Ring of Death, άμα δείτε μπροστά, έχει έναν κύκλο. Ο κύκλος χωρίζεται σε 4 κομμάτια. Τεταρτημόρια. Που αυτά υποτίθεται είναι οι παίχτες. Ναι. Δηλαδή όταν θα έχεις ένα χειριστήριο, ανάβει πράσινο το πρώτο αριστερό επάνω. Μετά δεύτερος παίχτες και γίνεται όλο πράσινο όταν παίζουν και 4 παίχτες, 4 χειριστήρια συνδεμένα. Ακριβώς. Αυτό το ίδιο γινόταν και με τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, έβγαζε κόκκινο δαχτυλίδι. Το οποίο τα δαχτυλίδι μπορεί να ήταν ένα τεταρτημόριο ή δύο τεταρτημόρια, γιατί το καθένα σου δήλωνε το τι βλάβη υπήρχε. Είναι ακριβώς σαν το FI που έχουν τα injection, τα αμάξια και μηχανές. Που όταν σου ανάψει το FI, σου βγάζει error code και ψάχνει. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν από την υπερθέρμανση, την γινόταν και από την πολλή χρήση. Δηλαδή όταν έπαιζα εγώ Gears of War είχα κολλήσει εκεί πέρα και έπαιζα νομίζω στο Gears of War την πάτησα και μου καίγεται ας πούμε, βαράει Ring of Death, σβήνει ξέρω εγώ και το οποίο δεν επανερχόταν ποτέ. Κοίτα, από όσο ξέρω, είχαμε κάποιες πατέντες. Ναι, νομίζω ότι είχα 2 χρόνια εγγύηση.
Να συνεχίσει, το αλλάζανε. Ναι, αυτό. Και ήμουνα μέσα 2 χρόνια. Mm-hmm. Επικοινωνώ, ξέρω εγώ, με τη Microsoft, μου λένε εξής, κάτι Ελλάδα δεν το φτιάχνουμε, θα σου στείλουμε courier, θα το πάρει, θα το πάει στο εξωτερικό, θα το φτιάξουν και θα στο ξαναπιστρέψουμε πίσω. Οκ. Σκάει όντως ένας courier εδώ πέρα, έρχεται, το παίρνει, είχε ήδη κουτί έτοιμο που μπαίνει, το συσκευάζει, το σφραγίζει τα λοιπά και φέρει. Και λέω, πάει, το χάσα, δεν θα το ξαναδώ ποτέ. Κι όμως μετά από 2 μήνες πέρασε καιρός. Είχες φρίξει λογικά. Εντάξει, είχα ξεχάσει. Πώς δεν πήρες άλλο όταν τζίτα. Περίμενα. Δεν έκανε και λεφτά, έτσι. Δεν ήταν ότι τα είχαμε και τα. Προφανώς. Αλλιώς δεν θα είχα μπει καν στη διαδικασία. Και όντως μου επιστρέφει, δουλεύει κανονικά, πόρος πάλι, ου για καλά. Και σε 4 μήνες ξανακαίγεται. Σου φέρανε το ίδιο μοντέλο ή HDMI? Το ίδιο. Α, κανονικά θα έπρεπε να στο κάνουμε RMA και να πάρει σε HDMI version. Αλλά ήμουνα και από τους πρώτους Ring of Death, κατάλαβες, γιατί ήταν μόλις είχε σκάσει η φάση και τα λοιπά. Και στους 4 μήνες τι έπαιξε μετά, ήσουν εκτός εγγύησης? Αυτό, είχε λήξει η εγγύηση, δεν μου κάνανε καινούργια εγγύηση για την επισκευή. Δεν πάει έτσι. Ναι, ήταν ήδη η εγγύηση η οποία έλεγε, ας πούμε, σε 3 μήνες. Από ότι ήταν. Άμα πήγαινε έτσι ότι χάλα και θα διαγωνιζόταν. Δεν θα έπρεπε δηλαδή. Με τα τσιπαρίσματα, ας πούμε. Σου λέει ότι σου κάνω εγγύηση από τώρα που στο βάλα. Α, το τσιπάρι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Οπότε εκεί έφαγα φόλα. Και εκεί επί τόπου, με το που κάηκε, σηκώθηκα και πήγα και πήρα άλλη κονσόλα. Καινούργια εκεί. Το HD όμως αυτή τη φορά. Ναι, ναι, με HDMI. Αλλά σου λέω. Είχα πάθει εθισμό με αυτό το μηχάνημα, δηλαδή δεν σκεφτόμουν. Ναι, ρε, σκέφτηκα τον καιρό που είχε μείνει που δεν έπαιζα και μετά ξανά πιάσα και συνέχισα και έκανα και λέω τι θα γίνει, θα εγκαταλείψω? Όχι. Και πήγα και πήρα καινούριο μηχάνημα, το κότσαρα εκεί πέρα και λέω ας καεί και αυτό, θα πάρω κι άλλο. Δηλαδή με χτύπησε άγρια σε τέτοια φάση. Ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ, το είχα συζητήσει με ένα φιλαράκι παλιά. Παλιά κουβέντα και αυτό συνέβη προφανώς σε πολλούς κατόχους τότε των πρώτων Xbox προφανώς γιατί είχαν συνδέσει τη λειτουργία του και την τοποθέτησή του στα έπιπλα, στα σαλόνια και δεν είχε αερισμό, με την οτροπία ότι είχε εκεί μέσα το Master System, το Mega Drive που δεν ήταν καθόλου ενεργοβόρα και θερμογέννησης μηχανήματα οπότε τα πολλοί τα βάζανε και κλείνανε και το τζαμάκι. Θυμάσαι με κάτι τζαμάκι που παλιά έκλανε. Και το μηχάνημα και μέσα το καλοκαίρι άναβε. Πήρωνε. Εγώ δεν το κλείνα, αλλά το είχα στριμωγμένο. Ναι, εγώ σκέψου που είχαμε πάρει το Dreamcast μαζί. Στην αρχή, το είχα πάρει πρώτη μέρα το Dreamcast. Φίλε, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν την πρώτη κονσόλα που είχε πάνω ανεμιστήρα και ψήξη. Και κατάλαβα, λέω, όπα μάγκα, τι γίνεται εδώ. Γιατί τότε άρχισα να φτιάχνω και εγώ τα πρώτα μου PC από το 97 που άνοιγα μόνο μου, καθάριζα ψύχτρε, άλλαζα CPU RAM και λέω, φίλε, κάτι παίζει εδώ, άρα. Οπα, θέλουμε αέρα εδώ, θέλουμε να ψήξει. Πολλοί λοιπόν δεν το είχαν αυτό στο μυαλό τους, με αποτέλεσμα να νομίζω ότι είχαν το Super Nintendo που δούλευε στους αιώνες των αιώνων. Το αφήνανε ανοιχτό για να μην κάνουν σεφ και παίζανε από Παρασκευή σε Παρασκευή. Έχω ακούσει, νομίζω έχω κάνει και εγώ κάτι τέτοια σκηνικά σε κάποια παιχνίδια που δεν μπορούσα να τα κλείσω. Και μετά γινόταν ζημιά. Βέβαια στα επόμενα σίγουρα το φτιάξαμε. Ναι. Κοίτα, το δεύτερο που πήρα που σου λέω το έχω ακόμα και σήμερα. Δεν ξαναχάλασε. Αλλά το είχα μετά εξωτερικά. Δεν το είχα στο ντουλάπι, το είχα στο πάτωμα. Χήμα, γιατί είχα ακούσει αυτό ότι είναι από υπερθέρμανση κτλ. Και πρέπει να το έχετε σε αεριζόμενο σημείο. Συν ότι άκουσα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει και ήταν μπούρδα, ότι όρθιο ήταν καλύτερα γιατί είχε αερισμούς από παντού και όταν είναι ξάπλα εμποδίζει κάπως τους αεραγωγούς, οπότε είναι καλύτερα να είναι όρθιο. Δεν έχει από κάτω πουθενά αεραγωγούς, αυτό είναι από την πάνω μεριά. Βασικά όχι, έχει στην κάτω, έχει μια απαγωγή και στην κάτω, εντάξει, στέκει λίγο. Αυτό, ότι μπορεί να απαγάγει θερμότητα. Ψιλομπούρδες είναι, αλλά όπως και να έχει εγώ το τήρησα. Ένα 10% απαγωγής μπορεί να έχει. Εγώ όμως τι έκανα, εγώ το είχα στο 90 στο έπιπλο μέσα. Αλλά το είχα πάντα ανοιχτό. Να. Και εμένα ήταν, ξέρω, ήταν το δεύτερο μοντέλο. Εγώ τότε επειδή είχα θορυβηθεί, έμπαινα και διάβαζα πιο πολύ σε ξένα forums. Γιατί εδώ εντάξει δεν υπήρχε τόσο ελληνικά forums, είχαν σε αυτά και αυτό. Δεν νομίζω να θυμάμαι κάτι τουλάχιστον. Που έλεγε, παιδιά, μη φοβάστε για το μοντέλο το HD ή με την τάδε revision. Που εγώ δεν το είχα ανοίξει όμως να δω η πλακέτα ποια revision έγραφε.
δεν καίγεται, γιατί έχει πάνω άλλη ψύχτρα. Λοιπόν, και εδώ τώρα ξεκινάει ένα ωραίο story. Εγώ πρακτικά και όχι πρακτικά έχω και δεν έχω το ίδιο Xbox. Ναι. Με αυτό που αγόρασα. Έχω το κουτί του, όλα αυτά τα πράγματα, το χειριστήριο, το καλώδιο ρεύματος, όλα αυτά είναι δικό του. Το Xbox όμως αυτό δεν είναι αυτό που είχε το κουτί που όταν αγόρασα. Χωρίς όμως να μου είχε καεί. Τι έγινε. Καταρχήν, εγώ είχα κάνει μια μεγάλη πατέντα που επειδή το καλοκαίρι, ειδικά τότε όταν βγήκε το Halo το 3 και είχε πέσει επάνω μου, έφυγε μια στο συνεργείο που δούλευα τότε, έφυγε ένα μπάγκι που κατασκευάζαμε και το είχαμε σηκώσει από το σκελετό, από το πάτωμα με Clark και εγώ ήμουν από κάτω με το αερομπίστολο και είχα φιδώσει ζάντες και μετά ρύθμιζα τα σπαστά τα ψαλίδια που είναι στους τροχούς. Φεύγει σιγά σιγά το μπάγκι από το Clark χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εγώ είμαι μισοσκυμμένος από κάτω και ξαφνικά ακούω ένα καριέο «Νίκο, πήδα έξω!» και παιδιά, σε μιλισεκόντς πηδάω και φεύγει όλο το μπάγκι και σκάει κάτω και εγώ έχω βγει και όπως έχω βγει η ρόδα, η ζάντα του μπάγκι που ήταν στον αέρα προλαβαίνει και με χτυπάει εδώ. Στο σβέρκο. Στο σβέρκο και εγώ φεύγω από την άλλη, δεν με πλάκω, αλλά πεινάχτηκα. Τώρα για το λέμε αυτό. Καλά, ήμουν 25 χρονών, έπαθα αυχενικό το οποίο με ταλαιπωρεί μέχρι τώρα. Στράβωσε κάποιο σπόνδυλο, κάτι έγινε, μια ζημιά. Ήμουνα με κολάρα και παίρνω ανατική τρεις μήνες. Από Ιούλιο και δώσες Xbox μέχρι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, μέχρι Οκτώβρη. Εν τέλει μετά πρακτικά δεν ήμουνα καλά να συνεχίσω την ίδια δουλειά. Πήγα σε άλλη δουλειά που εντάξει μετά πάλι είχα καταπώνηση, απλά τέλος πάντων έφυγα από το συνεργείο. Τρεις μήνες μέσα στο σπίτι. Μόνος μου. Εντάξει και γκομενίτσες ξέρω εγώ βόλτες και αυτά, αλλά αναρωτική Xbox κοπέλα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι γινόταν. Κοπέλα μια ώρα, δυο για καφέ. Και γεια σου, έχω δουλειά. 14 ώρες Xbox Halo 3 online και 5 ώρες ύπνο. Δηλαδή ήταν αστεία η φάση. Φίλε, ήμουν μπαταρισμένος με το κολάρο. Κάνε με εικόνα τώρα. Air condition. Όχι σαν εδώ τώρα που έχουμε πυρώσει, μαλάκα. Λοιπόν, air condition να με χτυπάει έτσι. Τα πόδια πάνω σε πουφ. Στο καναπέ σε άλλο και να παίζω παιδιά Halo 3 online με τον κουμπάρο μου με φίλους, να έχουμε κάνει, να είμαστε σε ελληνική κλαν και να γίνεται Γιάννη το σώσε τα ακουστικά, τα headset, τα live. Μα και γιο φίλε. Και τι είχα κάνει, είχα πάρει third party ανεμιστήρες οι οποίοι κουμπώνανε στο power slot, μπαίνανε από πάνω και είχε τρεις ανεμιστήρες σε όλη την πλάτη. Πολύ δυνατή και είχαν και ταχύτητα, low fast, low high. Έχεις και εσύ τέτοιους. Για να δούμε να σου δείξει ο Γιάννης. Εδώ. Θες πάρτι και εσύ. Ναι, ναι. Φίλε, 13 ευρώ ανοίγει. Ναι, το είχα κουμπώσει μια περίοδο. Εντάξει. Και μετά το έβγαλα. Το έχω ακόμα, τους έχω ακόμα το μεταξύ, τους ανεμιστήρες. Έχω την εντύπωση ότι παίζει να είναι το ίδιο. Το ίδιο. Έχω την εντύπωση. Ναι. Αν δεν είναι της ίδιας εταιρείας, είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ανεμιστήρες, παιδιά, αυτό δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Όχι, το είχα βάλει μια περίοδο. Εγώ το είχα μόνιμα κουμπωμένο. Ναι, ναι. Μετά το ξεκούμπωσε, δεν θυμάμαι γιατί. Νομίζω έκανε θόρυβο. Κάτι με το θόρυβο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και μετά. Κοίτα, το χειμώνα που είχε κρύο, πάντα με ανοιχτό πορτάκι που λέμε λοιπόν στο έπιπλο, Media Markt βλέπω, απόδειξη. Α, την έχω ακόμα μέσα. Έτσι, έτσι, από το βίντεο, Μαξ. Για βγάλε τι αν έχει. Λέει ημερομηνία, για δες. Πάμε, πάμε, τώρα θα γελάσουμε. Άρε, Γιάννη, τι κάναμε, κάποτε τρέχαμε, ρε φίλε. Λοιπόν, έχεις πάρει ταινία σε DVD το Shrek το 2. Όχι. Έχεις πάρει ένα DVD. Α, πρέπει να ήταν το 3D. Έχεις πάρει ένα DVD τρόμου που λέγεται Old World of the World, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αξεσουάρ Xbox Cooling Fan 13 ευρώ ημερομηνία. 11/2007. Πω, μου ρίχνει εσώ το Xbox. Εγώ το πήρα, είπαμε, Μάιο του 8. Παίζει αυτό να το πήρα όταν πήρα το καινούργιο το Xbox. Για να το βάλει ναι, τότε. Ναι, 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 ναι. Να προστατέψεις. Πρέπει να ήταν τότε. Λοιπόν, εγώ εν τέλει το μηχάνημα το έτρεξα σχεδόν όλο, πάντα. Δηλαδή δεν το έβγαλα ποτέ από πάνω.
Θυμάμαι μόνο όταν έμπαινε βαρύς χειμώνας, δηλαδή και από Χριστούγεννα και αυτά που δεν είχε το σπίτι την ίδια ζέστη προφανώς. Το έβγαζα τότε γιατί έκανε φασαρία. Mm. Από Μάιο που έπαιζα, βάραγε. Αλλά είχα ηχεία. Είχα ακουστικά. Έπαιζα μετά με καλά ακουστικά. Είχα βάλει ας πούμε ακουστικά. Δεν με ένοιαζε. Οπότε το μηχάνημα, φίλε, εμένα δεν έκανε ποτέ Ring of Death. Δηλαδή δεν έτυχε. Ναι. Γιατί σου λέω, δεν το έχασε έξω που ήταν το σωστό. Αλλά το είχα πάντα με ανοιχτό καπάκι και το είχα με αυτό το πράγμα. Τι ωραία, πάλι αυτό το διάλογο τώρα. Ναι, δεν είναι εδώ καλά. Λοιπόν, πριν φύγω με αυτό το story, θέλω να το πω. Γιατί είναι και ένα story εκείνης της εποχής γενικά. Εγώ τότε, το περασμένο Xbox, ρε παιδί μου, είχα κάποια παιχνίδια γνήσια, όπως και στο PlayStation 1, όπως και στο Dreamcast. Είχα 5, 7, 8 παιχνίδια γνήσια και είχα 20-30 κόπιες. Να. Για κάποιο λόγο εδώ δεν ήθελα να πάρω κόπια. Δηλαδή, μου άρεσε, ρε παιδί μου, αυτή η πρασινίλα, όπως έχεις τώρα στις τάνες σου. Μου άρεσε να είναι έτσι τόσα πολλά τα πρασινάκια στη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Να έξανα το ναι, και εγώ το πρασινάκι, φίλε, με τρόμαζε πιο πολύ ναι, από το μπλε το... Μου θύμιζε και λίγο εκείνη την εποχή, ήμουν τρελαμένο με το καβασάκι, το Ninja, ναι. Το ZX10, Monster Energy, Sponsor, ναι, ναι, είχα βάλει και ένα Monster αυτοκόλλητο από πάνω. Ήταν λίγο, ξέρεις τώρα, η φάση περίεργη, δες την λίγο racing, ας πούμε. Και ήθελα να έχω παιχνίδια. Κάποια στιγμή, μου λέει ο κουμπάρος μου, φανατικός της Σκόπιας, ναι. Είχε βέβαια όμως και πολλά παιχνίδια κι αυτός, ναι. Μου λέει, έλα ρε, πάμε λέει να το κάνουμε ένα hard mode, μου λέει, κάπου να παίξεις, μου λέει, παιχνίδια full. Του λέω, πόσα θέλει, τίποτα, νομίζω, τώρα παιδιά δεν θυμάμαι το ποσό, πρέπει να ήταν κάπου στα 30 ευρώ, ναι. Ή 30 ή 40, μπορεί να ήταν και 50 όμως, τώρα ναι. Μιλάμε για 2009, Είχα πάρει ήδη εγώ μέσα σε ένα χρόνο καμιά 15 παιχνιδάκια. Mm. Τα γούσταρα, τα έβλεπα έτσι να βγατίζουν σιγά σιγά. Και μου λέει λοιπόν, είναι ένας λέει στο Παγκράτη, undercover φάση. Mm. Και να ήθελα να το πω το όνομα, δεν θυμάμαι, δεν ήταν μαγαζί. Ήταν ένας υπόγειος χώρος κάπου, παιδιά, στο Παγκράτη, σε ένα στενό. Κατεβήκαμε σε ένα υπόγειο, μια ξύλινη πόρτα. Και για όσους τυχόν έχουν βρεθεί στη θέση μου, θα σας δώσω ένα κλου. Ότι όταν έμπαινε στο χώρο, δεξιά υπήρχε ένα drum set στην είσοδο του χώρου, κάποιος έπαιζε drums προφανώς εκεί και μετά έμπαινε σε ένα άλλο χώρο και άνοιγε ένα μεγάλο δωμάτιο τετράγωνο που μέσα ήταν 5-6 τεχνικοί και τόσα Xbox μαζεμένα εκεί στη ζωή μου ανοιχτά, κλειστά, να περιμένουν, ξέρω εγώ, επιδιόρθωση, τσιπάρισμα, δεν έχω ξαναδεί, Γιάννη. Ναι. Μπορεί να πάρω από 1000. Ναι. Δεν σου είχε γεμίσει ο χώρος. Έβλεπες ένα άσπρο δωμάτιο Xbox. Δηλαδή δεν έβλεπες. Δηλαδή ήμασταν οι άνθρωποι μέσα στα Xbox. Ναι. Είχε τόσα πολλά. Και ήταν εκεί κάτι tech freaks, ξέρω εγώ. Μου λέει. Και εκεί χάθηκε το δικό σου. Όχι. Ναι. Μου λέει το αφήνεις και επειδή ήταν γνωστός του γνωστού του κουμπάρου μου, τραβάτε λέει, πιείτε κανένα καφέ, ξέρω εγώ, μια ώρα και λάτε. Ναι. Δηλαδή ιδανικά στο άφηνες ή του το έστελνες. Όχι, δεν του το έστελνες. Ήταν παράνομο. Το πήγαινες και σου λέγε έλα σε μια, δυο μέρες, πέντε μέρες. Ναι, ναι. Αλλά επειδή ήμασταν κονέ μας λέει πηγαίνετε πείτε ένα καφέ και λέτε ναι. Και τέλος πάντων όσοι είναι λοιπόν της φάσης θα το θυμούνται. Παγκράτη σε ένα υπόγειο, το drum set σαν εικόνα. Νομίζω ήταν τελικά 50, τώρα που το ξανασκέφτομαι πέρανε το τσπάρισμα ένα 50. Και δεν ήταν 30 ευρώ, ήταν λίγα. Εγώ τέτοιο. Όταν με έπιασε λίγο η τρέλα και λέω, ξέρω εγώ, μήπως να το τσιπάρω για θέμα οικονομικό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ναι. Εγώ πάω και ρωτάω αυτόν που μου είχε βάλει στο PlayStation 2 και δεν θυμάμαι πόσο μου είπε το τσιπάκι. Το θέμα είναι ότι μου λέει για τα παιχνίδια, επειδή είναι πιο μεγάλη, χωρητικό κτλ. Μου λέει 30 ευρώ το αντίγραφο. Και λέω, γιατί να δώσω 30 ευρώ για το αντίγραφο. Λοιπόν, ναι. Γιατί ήταν περίοδο που είχαν ξεκινήσει. Ήταν τα double sided. Ναι. Και βγαίνανε, ξέρω εγώ, στα 30 ευρώ τα classic ή τα. Ναι. Οπότε δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία. Θα σου πω ότι δεν ξέρω πώς έκανα τα αντίγραφα, γιατί ο κουμπάρος μου. Και τα έχει αυτός ακριβά, δεν σημαίνει ότι τα είχαν όλοι. Ναι. Είχε γρήγορη όμως γραμμή ο κουμπάρος μου και τα κατέβαζε όλα λάθος. Για όσου ξέρουν, μίστες. Κατεβάζαμε, ήμουνα μέλος του ΑΣΥΡΜΑ του Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. IRC του AWMN. Athens Wireless Metropolitan Network.
Είχα στην ταράτσα μου συστήματα, δορυφορικά πιάτα, το ασύρματο και τέτοιο. Ναι. Ήταν ένα μεγάλο WiFi, ας το πούμε, στην Αθήνα. Να. Οπότε εκεί πήγαν κοινόχρηστοι σερβερς με κατηγορίες, έπρεπε ό,τι ήθελες. Πειρατεία full, ε. Ναι, το AWMN ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένα sharing των χρηστών και των φίλων του ίντερνετ και μπλα. Τέλος πάντων. Υπήρχαν όμως πάρα πολλά ISOs. Και εκεί ο κουμπάρος μου είχε χτίσει όλο το library του 360. Να. Μου έλεγε τι θες. Πες μου, απλά πήγαινε στουρνάρα μου, λέει, στο τάδε μαγαζί, δεν λέμε, ξέρουμε ποιο είναι. Πάρε, λέει, 50 CD, ξέρω εγώ, για μένα που θέλω. Και ας σου κάνω και εγώ 10 δώρο, 10 παιχνίδια. Σε 10 παιχνίδια, δεν είμαι ότι έβαζα παιχνίδι του NES, του Master System, που τεμάτησε μισή ώρα. Ναι. Τα παιχνίδια πλέον εκείνης εποχής είχαν βάθος. Ναι. Κάποια ήταν open world, wannabe, είχαν δηλαδή 10 παιχνίδια, τα παίρνες εγώ, σου είχα 15 σε ένα χρόνο και δεν τα είχα δραματίσει. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, παίζω κανένα τρίμηνο. Έχω κατεβάσει κάτι Call of Duty τότε. Καλά, το Modern Warfare, εκεί άλλαξε το Call of Duty. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είχα κατεβάσει. Μου δίνει το Arkham Asylum. Είχε μόλις βγει. Είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζω, παθαίνω σοκ. Σοκ. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ. Είχε, σου έλεγε, ρε παιδί μου, κάτι επιλογές στο το χακάρισμα να πει παίζεις online, γιατί αν φανερωθεί το IP και το mask κάπως να κλείνεις το Xbox Live, ναι, δεν μπορείς να παίρνεις achievements και μπλοκάρουν τη μητρική, τη PCB και μετά δεν μπορεί να ξαναμπεί. Κάποιοι λέγανε για κάτι φόβοι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν το πάθε ποτέ κάποιος φίλος να μας το γράψει στα σχόλια, ότι κλείδωνε και το μηχάνημα εντελώς. Δηλαδή είχε ένα fail safe, το οποίο άμα σε μπάναρε. Εγώ έχω ακούσει ότι γινόταν όντως με IP Xbox Live. Δεν μπορούσα να ξαναπεί Xbox Live. Να. Αλλά κάποιοι λένε ότι κλείνονται το μηχάνημα. Να. Δεν ξέρω βέβαια να γίνει αυτό. Οπότε του λέω, τι εννοεί, του λέει, τα achievements δεν περνάνε. Μου λέει, δεν περνάνε, ρε, αφού θα σου φλάει. Είσαι τρελός! Έχω και τα achievements ζω! Θέλω να κάνω achievements, να βλέπω τα achievements να μεγαλώνουν. Τι λες, του λέει, δόξα! Και μου λέει, δεν είσαι άλλη ότι γουστάρει achievements. Ρε του λέω, τρελαίνομαι για achievements, να πιέζω, να τα ψάξω. Δηλαδή είχα κάνει ήδη το Iron Man το 2008 την ταινία, χιλιάρι. Κάτι άλλα παιχνίδια, ποιο άλλο να σου πω τώρα. Νομίζω το Forza ή κάποιο άλλο κίνησε πριν τα πρώτα. Χιλιάρι. Και λέω, θέλω achievements. Και τι μου λέει. Ωραία, μου λέει, αγόρασα, μου λέει, ένα τέταρτο 360. Ναι, ξέρω εγώ. Επειδή έκανε το LAN party που λέγαμε στην πολυκατοικία. Έβαζε δηλαδή αντίστοιχα και σε κάθε όροφο από δύο μηχανήματα, μαζευόντουσαν με φίλοι και γινόταν μακελιό. Μου λέει, αγόρασα αυτό, λέει, που είναι όλο καινούριο. Λέει, το έβγαλα απλά από το κουτί του. Έχουμε παίξει, λέει, 5 ώρες με τον αδερφό μου, λέει, πριν από μια εβδομάδα. Δεν έχει δουλέψει. Μου λέει, θέλω το δικό σου τότε που είναι χακαρισμένο. Γιατί το καινούριο, κάτι υπήρχε μια διαφορά στο drive. Από ό,τι θυμάμαι, αλλάζανε τα drives και κάτι δυσκολευόταν στο χακάρισμα. Νομίζω ότι. Μετά μπορούσε να κάνει και χειροκίνητος μόνος του το χακάρισμα. Καλά, πάνω, τα πιο πολλά Xbox που χακαρίστηκαν ήταν μέσω drive, δεν να ανοίγαν την κονσόλα. Αυτό, περνάγαν αυτό. Κάποιο firmware στο drive μόνο. Αυτό που είχε πάρει λοιπόν το ολοκένουργιο, ακόμα νομίζω ή δεν είχε βρεθεί το χακάρισμα. Κάτι τέτοιο γίνει. Αφού σκέψω ότι πριν κάνουμε τώρα το βίντεο σήμερα, τον έστειλα και του λέω: δεν θυμάστε για ποιο λόγο ακριβώς το είχαμε αλλάξει. Μου λέει: είχαμε κάνει κάτι τέτοιο. Μου και του το λέω. Και μου λέει: το θυμήθηκα, ρε φίλε. Μου λέει: είναι το drive, λέει, που δεν είχε ακόμα βγει hardware modding. Flash modding. Και μου λέει: ωραία, θέλω το δικό σου. Και σου και το πάρε, μου λέει το καινούριο. Οπότε κάναμε την τράμπα και είχα ένα brand new. Το οποίο τι έγινε. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει σπίτι του. Το άνοιξε το δικό μου για να το καθαρίσει, πάστες και αυτά. Γιατί ο άλλος που το είχε χακάρει δεν το είχε καθαρίσει. Και ο ξάδερφός μου, ο κουμπάρος μου, ήταν ψυχαναγκαστικό. Όπως και εγώ. Αυτός για να μπει σε μια ώρα που είχε κιόλας. Αυτό. Και το ανοίγει, ρε παιδί μου, και αρχίζει και βγάζει την τσίχλα που είχε. Θυμάσαι πολλά χρόνια να έχουν μια τσίχλα για θερμαγόγιμη. Βάζει Arctic Cooling, ξέρω που βάζανε και στις κάρτες γραφικών και CPU. Το κάνει τούμπαν, καθαρίζει τα fans με σπρέι για ανεμιστήρες, για σκόνη Dust Buster όπως λέγεται. Το κάνει πένα και μου λέει. Το δικό σου μου λέει, επειδή το έχω δει, λέει το δικό σου, το δικό μου λέει το καινούργιο που θα πάρεις, επειδή το έχω δει, λέει, έχει ακόμα ανώτερη ψύκτρα και είναι και πιο αθόρυβο, λέει, και έχουν προσπαθήσει να, αν υπήρχε μια πιθανότητα πάλι για Red Ring of Death, εδώ λέει Χ. Έλα ρε. Και μου δείχνει το serial number, μπαίνουμε, κοιτάμε σε ένα guide και δείχνει όντως, επειδή είχε ανοίξει το δικό μου ήδη, η μητρική, ήταν αλλαγμένη τελείως, Γιάννη. Είχε δηλαδή η ψύκτρα, ήταν πιο μικρή στο καινούριο,
αλλά πιο αποτελεσματική. Ναι. Οπότε ξαφνικά βρίσκομαι με ένα fresh. Ναι, ναι, ναι. 360, το οποίο το έχω ακόμα, είναι αυτό δηλαδή που έχω ακόμα. Να πω ότι το 360, φίλε, είναι ακόμα συνδεδεμένο στο σπίτι μου. Ναι. Δηλαδή έχω το Xbox One και το PS4. Έχω και το Wii βέβαια. Μην πει γιατί το έχω το Wii. Όχι, εντάξει. Γιατί δεν έχω πάει σε Wii U Switch. Καλό το Wii. Καλό το Wii. Το έχω το Wii για να παίζω κάτι Metroid Prime και τέτοια παιχνίδια. Ναι. Το 360 είναι ανοιχτό και όταν το ανοίγω μια φορά το χρόνο, βάραγε και πατσάκια, βάραγε updates. Ναι. Και έχω παίξει. Το τελευταίο παιχνίδι επίσης που έπαιξα εκεί ξανά ήταν το 2018. Έπαιξα παιδιά το DLC του Black Flag, το Assassin's Creed 4. Να. Φίλε, με πορώνει το Xbox, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι okay, έχω το One, το X και έχει βγει Series X και θα βγει Series XXX τώρα που να είναι. Δεν μου πάει να το βγάλω, φίλε. Να. Καλά, όχι. Εσύ εδώ πες μας λίγο, πόσα Xbox έχεις, τα έχεις μετρήσει. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μπορεί να φτάνω τα 10, γιατί έχω και στο πατρικό. Γιάννης ποτέ δεν του φτάνει το ένα, παιδιά. Κοίτα, έπαθα και φοβία από το Ring of Death. Έτσι, κατάλαβες, σωστά. Δηλαδή το έχω δεδομένο ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα χαλάσουν. Ας μείνει ένα. Ας μείνει. Ξέρεις, με τέτοια φάση τα μαζεύω. Ναι. Τι ωραίο. Εντάξει, εσύ έχεις βέβαια πολλά συνδεδεμένα. Ναι, δεν ξέρω αν παίζεις. Ο τελευταία δεν παίζω, αλλά έρχεται η ώρα του. Μην ανησυχείς. Okay. Τώρα εγώ μέσα το βίντεο θα πάω να καλά, και εγώ το Gears of War που μου είπε το Judgment. Πρέπει να το έχω πριζωθεί τώρα εγώ, να πω την αλήθεια μου. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Να πούμε για το backward compatibility. Ναι. Έχουμε βγει μια ώρα εκτός, αλλά λίγο, επειδή λίγο το πάει η κουβέντα και το τραβάει, τραβήξουμε λίγο αυτό το handicast. Ένα από τα... Ναι, πιες βενζίνη. Είσαι σκληρός. Έχει μια τεράστια φήμη το Xbox ότι έχει το καλύτερο compatibility. Το έχει. Όχι. Δεν μιλάμε τώρα για τι έγινε εκεί. Όχι. Μιλάμε τουλάχιστον για Xbox One. Όχι. Ούτε One. Ούτε One. Πες μου τι compatibility έχει το PS4 στο PS3. Μηδέν. Τότε είναι καλύτερο. Περίμενε. Άλλο έτσι. Άλλο έτσι. Είναι μια μέτρια, υποκατάστατη. Okay. Δεν είναι PlayStation 1 με PlayStation 2. Το PlayStation 2 έπαιζε όλα τα παιχνίδια του PlayStation 1. Εντάξει. Αυτό ήταν το απόλυτο. Το 3 του 2 τα έκανε μόνο το πρώτο μοντέλο, με τα 4 ναι, slots. Και αυτό. Και εγώ ήταν επειδή έπαιζε τις παλιές θέσεις. Είχε δύο επεξεργαστές. Αυτό. Το... Και υπεθερμενόταν όταν έπαιζε τα παλιά. Τα παλιά, ναι, ναι. Γιατί δεν σήκωνε το compatibility. Ναι, ναι. Οπότε πρακτικά δεν έχει. Okay. Εντάξει, άμα είναι και στην κονσόλα σου για να... Εγώ δεν δοκίμασα ποτέ σε 360, παρότι είχα παιδιά αρκετά παιχνίδια Xbox Original. Όχι, εγώ δοκίμασα αρκετά. Δεν δοκίμασα κανένα. Μπορώ να πω ότι η λίστα του όταν ξεκίνησε ήταν απειροελάχιστη. Εντάξει, λογικό. Αλλά με τα update ανέβαζε τη λίστα και εκεί πορωνόσουν και λέει εντάξει θα φτάσει να τα κάνει όλα. Mm-hmm. Από ένα σημείο και πέρα το ψιλοεγκατέλειψε και έβγαζε κάθε 8-9 μήνες, δύο παιχνίδια. Εντάξει, ναι, μετά γιατί έδωσε βάρος να αρχίσει να πηγαίνω στο One. Και κάποια παιχνίδια δεν τα έπαιζε και σωστά. Δεν έχω εμπειρία, δεν έπαιξα σωστά. Δηλαδή, π.χ. το Puzzle Dragoon Orta. Ναι. Στο Xbox One είναι η καλύτερη έκδοση, η καλύτερο backward compatibility που έχει φτιαχτεί ποτέ σε βιντεοπαιχνίδι. Mm-hmm. Το κάνει remaster. Εντάξει. Ναι. Στο 360. Χώρια ότι πρέπει να κάνει κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε κάτι φάσεις, στην τέταρτη πίστα κόλλαγε. Δεν πήγαινες παρακάτω. Κοίτα, τέλος. Δηλαδή μέχρι εκεί. Πάγωνε. Okay. Τέλος. Υπήρχε μια φήμη ότι κάτι άμα μετέφερες κάποιο save που ήταν λίγο πιο μετά, αλλά τρέχα γύρευε. Τέλος πάντων, σου χάλαγε την εμπειρία. Ναι. Κόλλαγε. Και το ίδιο έχω αντιμετωπίσει και στο Xbox One με το Advent Rising μου μετά τα 10 λεπτά του παιχνιδιού σε συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Όχι απλά κολλάει, δεν κλείνει και το μηχάνημα και κάνει έναν απέσιο θόρυβο, ένα δηλαδή λες θα εκραγεί. Βαράει κάποιο ήρωο χάσιμο. Ναι. Όπως και να έχει, ας μείνουμε στο ότι είναι πολύ μικρή η λίστα, δηλαδή να υποστηρίζει το 1 δέκατο, εντάξει ίσως υπέρβαλα, του Xbox του πρώτου. Εντάξει, πάντως εγώ στο One το X, ναι. Ό,τι παιχνίδια υπήρχαν official compatible από 360 αλλά και από το 1. Αυτό ναι, μεταφέρθηκε. Ό,τι και να έπαιξα, απλά έπαιζε και πολύ καλύτερα. Ναι. Είναι αυτό που λέγανε ότι enhance your past games. Συμφωνώ. Απλά σου λέω ότι το 360
δεν υποστηρίζει όλα του Xbox και σε συνάρτηση και το Xbox One. Ναι, το ναι. Xbox One νομίζω ότι κάποια που υποστηρίζει το 360 δεν τα υποστηρίζει, γιατί είναι από αυτά που είχαν κάποια ψιλοπροβληματάκια. Ναι, ναι, οπότε ναι. Και το ίδιο το 360 δεν το υποστηρίζει, οπότε το okay. ακυρώσανε τελείως. Okay. Οπότε όταν εγώ είχα πόρωση με 2-3 παιχνίδια, εντάξει, δεν θα σου πω πολλά, και δεν μου τα έπαιζε, το θεωρούσα ανούσιο να το έχει. Καταλάβεις, ναι. Okay. Πάντως αξίζει να πούμε ότι πρακτικά είναι και η πρώτη γενιά κονσολών, η 7η, με τα μηχανήματα τα PS3, αν και στο PSP γινόταν αυτό, μπορούσε να έχεις digital παιχνίδια. Α, ναι. Ναι, ναι, εκεί ξεκίνησε. Ξεκινάγανε στο Microsoft Store, στο Xbox και εκεί ξεκίνησαν και τα αποκλειστικά τα digital. Ναι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έχεις digital. Το Afterburner. Αυτό το Afterburner τη Sega, φίλε, ναι. Το έχεις. Δεν το έχω. Το είχες σε digital και το έχασες. Μου είχε πει κάτι, είχες κάνει. Περίμενε. Το κατέβασα σε demo. Okay. Και λέω θέλω να το αγοράσω αυτό. Αλλά το κακό με το Xbox το 360 ήταν ότι δεν έπαιρνε την κάρτα σου, δεν έπαιρνε το λογαριασμό σου για να το μεταφέρεις. Έπρεπε να πάρεις τις κάρτες. Τα Microsoft με points. Ναι, με points, αυτό ακριβώς. 800 points. Ναι, και εκείνη την περίοδο είχαν στα μαγαζιά που ήταν κοντά μου και έλεγα να πάω, είχαν εξαντληθεί. Και λέει θα φέρουμε τον άλλο μήνα, ξέρω εγώ. Δεν τραβήχτηκες κάπου αλλού, ρε, εσύ. Περίμενε, όχι, γιατί δεν βιαζόμουν. Okay. Δεν μπήκα στην νοοτροπία ότι ή θα το πάρω τώρα ή ποτέ. Λέω εντάξει, κάποια στιγμή θα το πάρω. Και μετά το ξέχασα. Και περάσανε 2-3 μήνες και ξαφνικά το θυμάμαι και λέω: ναι, ακόμα δεν το έχω πάρει. Και πηγαίνω, βρίσκω, παίρνω και πάω να το βάλω και δεν υπάρχει. Άρα ήταν limited, υπάρχει... ήταν περιορισμένη. Και καλά, διάβασα μετά ότι και καλά το έκανε η Sega το παιχνίδι και είχε τα δικαιώματα από το Mega Drive, ξέρω εγώ, για κάποια συγκεκριμένα αεροπλάνα. Ναι. Και αυτά τα δικαιώματα λήξανε. Λίγανε αυτό το χρόνο, ναι. Το Tomcat. Ναι, και δεν το είχαν σκεφτεί, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις κάτι. Λίγουνε και είδαν ότι είναι πολλά λεφτά που πρέπει να δώσουν για να ξαναπάρουν τα δικαιώματα για το αεροπλάνο που χρησιμοποιεί μέσα. Okay. Έλεος. Ναι. Εντάξει, και αποφάσισαν ότι είναι πιο συμφέρον να το κλείσουμε, να το κατεργήσουμε και γεια σας. Ναι. Δεν βγήκε ποτέ σε δισκάκι. Όποιος πρόλαβε, τον κύριο είδε. Okay. Οπότε, ακόμα είναι ένα μαράζι μου. Digital παιχνίδια από τότε είχες αγοράσει να έχεις όμως. Όχι, όχι, όχι. Μόνο DLC είχα αγοράσει. Καλά, όπως DLC το Azura και εγώ είχα αγοράσει. Ναι, ναι. Azura Wrath, ναι. Παιχνιδάρα. Επίσης ήταν και η γενιά του DLC. Ναι, ναι, ναι. Δεν το είπαμε γι' αυτό. Που το έκανε δεκτό στη σκέψη μας. Ναι. Γιατί στην αρχή ακούγαμε και λέγαμε, καλά είσαι τρελός, είχαμε να ασχοληθούμε αυτό. Αλλά θα σου άφηνε μετά όμως ότι θα δεις το πραγματικό τέλος, ναι, ένα alternative ending, ναι, έπρεπε στο να το στο 360 θα παίξεις με το Darth Vader που είχε μόνο το Yoda. Εν τω μεταξύ άλλη απατεωνιά αυτή. Υποτίθεται ότι στο Soul Calibur 4 μιλάμε. Okay. Στο το 4 ήταν, ναι, το 5 ήταν το τελευταίο που έβγαλε στο 360. Στο Xbox 360 θα έχεις το Yoda. Και στο PlayStation 3 θα έχεις το Darth Vader. Okay. Εντάξει. Και μετά από κάποιους μήνες είπαν ότι ξέρεις κάτι, θα βγάλουμε στο PlayStation 3 σαν DLC το Yoda και στο Xbox 360 το Darth Vader. Η Ευρώπη δεν το υποστήριξε το DLC. Δεν έβγαλε το... Ήτανε Region Exclusive. Ναι, Region Exclusive. Αυτό όμως θα σου πω και εγώ παράδειγμα τώρα καλό. Ναι. Εγώ DLC, digital παιχνίδια, εντάξει δεν τα γουστάω γενικά. Ναι. Στο 360 είχα δύο. Ναι. Λοιπόν, το ένα το πήρα γιατί ουσιαστικά μου το έκανε δώρο ένα παιδί, όχι δώρο, μου λέει έχω αυτή την κάρτα πρόμο από ένα παιχνίδι, το Oblivion, όχι το Oblivion, που ήταν της Bethesda, ήτανε το Oblivion, αλλά ναι, είχε πάρει το Fallout το 3 και είχε μέσα δώρο το Skyrim της Bethesda σε χάρτινο με το keycode. Ναι, 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 ναι. Μου λέει το θες 5 ευρώ, εντάξει. Ήτανε, έκανε εξάμεινο στην κυκλοφορία το Skyrim και ακούγαμε ότι είναι το shooter που θα τα φέρει όλα πάνω κάτω και είναι ένα από τα πιο πολύ, με τα καλύτερα sales παγκοσμίως σε αυτό το παιχνίδι γενικά. Και λέω 5 ευρώ, φέρ' το. Ναι. Εντάξει, έκανα 8 μήνες παίζα Skyrim. Ναι. Εντάξει, πέθανα, απίστευτο. Ναι, 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 ναι. Τρελό παιχνίδι, τώρα όσο μιλάμε Bethesda, RPG φάση, Fallout, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Και το δεύτερο παιχνίδι το είχε βγάλει για πολύ περιορισμένο διάστημα, σαν αυτό που είπε ο Afterburner, στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει για Xbox σε φυσική μορφή
το Code Veronica, το Resident Evil, το HD. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν όχι remake, ένα remaster, οπτικό, ναι, πιο γρήγορο, καλύτερα frames, ανάλυση όχι από CRT 640-800, ναι, ήτανε, ναι, 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 αν και εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι 720, αλλά γράφει ότι είναι HD. Ναι. Καλά, και το 720 HD είναι, ναι, πρακτικά. Ναι. Το Full HD, ας, ναι, ναι, το πούμε, ναι, ναι, το 1080. Οπότε, μπορεί να είναι όντως 720. Ναι, 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 και να ήταν στο μυαλό μου ήταν 1080. Mm. Το θέμα είναι ότι αυτό το παιχνίδι εγώ το είχα πρωτοαγοράσει στο Dreamcast, mm, και ξαφνικά στο πετάει εκεί και σου λέει και achievement points, ναι, και λέω, ναι, να σου... και ήταν, ναι, μόνο Αμερική αυτό το παιχνίδι, δηλαδή Ευρώπη, ναι, δεν μπορείς να το βρεις. Ναι. Και ξαφνικά, φίλε, μια μέρα ήμουνα στο Xbox Live, ξέρω εγώ, στο store, και τα, γιατί τότε θυμάσαι μπορείς να κατεβάσεις και demo. Ναι, 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 demo. Και πολλά, υπήρχαν, ναι, πολλά demo και καλά, τώρα δεν, mm, έχει τόσα demo. Δηλαδή, ναι, 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 τότε είχα κατεβάσει το Arkham City, που είχα προωθεί το Asylum, ναι, είχα κατεβάσει το demo και ήταν και μεγάλο παθησό. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, μου έδινε το τυράκι, ναι, free. Και βλέπω ότι limited, ξέρω εγώ, offer στα 10 ευρώ το HD Remaster Code Veronica. Εντάξει, πάω, ναι, παίρνω κάρτα, ναι, και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα digital μου. Ναι. Δεν νομίζω, ναι, 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 στο PS4 να έχω δώρο μόνο ένα Ratchet & Clank που μου είχες, ναι, πει εσύ ότι πριν από δύο χρόνια, ναι, ναι, μαζί με το Subnautica και ένα άλλο... Ήταν με το κορονοϊό και καλά. Και το Azure, πώς το λέγονταν... Αψού, αυτό το Αψού. Αυτά τα τρία παιχνίδια που τα έχω digital στο PS4, ναι, 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 και αυτά τα δύο στο 360, δεν έχω άλλα digital παιχνίδια. Αυτό, εντάξει, έχουμε πει αρκετά πράγματα. Αυτό που δεν έχουμε πει και νομίζω ότι πρέπει να το επικλείσουμε. Η Blu-ray. Το Blu-ray. Ότι δεν είχε Blu-ray, ναι, ενώ όλοι παίρναν PS3 για τον ίδιο λόγο που δεν παίρνανε Dreamcast πια, γιατί δεν είχε DVD-ROM, παίρνανε PS3 γιατί είχε DVD-ROM, έκανε το ίδιο το PS3 να έχει Blu-ray drive, ενώ το 360 δυστυχώς δεν είχε Blu-ray drive. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η περίοδο που δεν υπήρχε το Blu-ray. Και ήταν και αυτό στα σπάργα. Βγήκανε δύο τεχνολογίες ταυτόχρονα. Μια ήταν τη Sony. Ναι, το Blu-ray και το HD-DVD. Ναι, ναι, ναι. Και η Microsoft, ενώ δεν είχε πάρει ακόμα γραμμή, άργησε, γιατί βασικά βγήκε πολύ πιο νωρίς, εντάξει, είπε θα το βγάλω σε εξωτερικό, mm-hmm, εντάξει, και έβγαλε αυτό εδώ, HD DVD Drive. Το ξέρω, εγώ δεν το έχω αυτό. Ναι. Είναι σχετικά πρόσφατη η αγορά, τον τελευταίο χρόνο. Πόσο έχει πάει για αυτό? Α, δεν ξέρω, δεν έψαξα, εγώ το πήρα από τον φίλο τον Στέλιο. Έτσι. Με έφτιαξε, του είχα πει ότι το ψάχνω. Εδώ γράφει 199,99. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Τόσο έκανε κάποια περίοδο μπορεί. Εντάξει, βγήκε και σφραγισμένο. Ναι, ναι. Σφραγισμένο. Collector's finest εδώ, παιδιά. Το κανάλι. Αγαπάμε συλλέκτες, πράγματα, τα δείχνουμε. Οπότε ήταν η κόντρα το ποιο θα κάνει. Το καλύτερο. Ποιο θα επικρατήσει. Εντάξει, επικράτησε το άλλο βέβαια. Επικράτησε γιατί βγαίνανε ταινίες εκεί πέρα. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα είχαν υποστηρίξει όλες οι εταιρείες του Hollywood οτιδήποτε το HD DVD, τώρα θα είχαμε HD DVD και δεν θα είχαμε στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Το πιο αστείο είναι ότι δεν το υποστήριξε μετά στο PS4, PS5, εννοείται το Xbox. Ναι. Το 4K. Το 4K Blu-ray. Ναι. Δεν το είχε το πει. Ναι, ναι. Η ίδια η Sony. Βασικά κατεργήθηκε και αυτός και σαν τεχνολογία. Έτσι, ναι, τώρα. Να δούμε τι θα βγει τώρα. Τώρα θα βγει cloud. Καλά τώρα. Τώρα θα βγει cloud. Μόνο Netflix. Στη χάκια, ναι. Netflix, Disney Plus, εκεί βλέπουμε 4K πια. Το θέμα όμως είναι ότι όλοι λέγανε και μπούρδες τώρα το Blu-ray είναι ανώτερο. Το Blu-ray είναι κατώτερο. Mm. Το Blu-ray είναι αργό. Γιατί υποτίθεται στον ίδιο χώρο πρέπει το μάτι να κάνει τεράστιες αποστάσεις. Μεγάλη διαδρομή. Να το κάνεις με μικρογραφία και γι' αυτό ήταν αναγκαστικό στο PlayStation 3 από την αρχή να περνάει κάποια δεδομένα στο σκληρό δίσκο. Αλλιώς δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι. Ειδικά θυμάμαι το Gran Turismo το 5, το βάζω και λέει περιμένετε λιγάκι, πρέπει να κάνει install κάποια δεδομένα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εγώ το prologue, το πρώτο που είχα να πετάξει για τυράκι, έκανε install πόσες ώρες, αλλά όχι, έκανε. Το 5 έκανε γύρω στη 1 ώρα και 10 λεπτά. Δηλαδή θυμάμαι είχα ανακτήσει, λέω έχει κολλήσει, έχει πρόβλημα το μηχάνημα. Καλά ήταν και τα χέρια μας, ναι. Ήταν και τα install. Το θέμα είναι αυτό, ότι το DVD ήταν πιο γρήγορο, γιατί ήταν φτιαγμένο για αυτές τις αποστάσεις. Κανονικά το Blu-ray έπρεπε να είναι τόσο. Ναι. Σαν laser disc όπως ήταν τα παλιά. Τα παλιά, ναι. Laser disc, ναι.
Αυτό που λέγανε ότι το PS3 έχει καλύτερα γραφικά από το 360. Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μεγάλο debate. Σε καμία αυτό. Περίπτωση. Φίλε, για αρχή, ναι. Εγώ όταν έπαιζα PlayStation 3 τουλάχιστον εκείνη την εποχή και με εκείνες τηλεοράσεις, έτσι. Ναι. Τσούζαν τα μάτια μου μετά από κάποια ώρα. Στο PS3. Στο PS3. Το Xbox ήταν ξεκούραστο και 8 ώρες να είχα φτάσει. Δεν ξέρω πόσο είχα φτάσει. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην είχα φτάσει και 8, αλλά άμα είχα φτάσει, μετά ήταν σαν να ήμουν ακομπλέ. Δεν ήταν 8 ώρες τηλεόραση. Παρά αυτό δεν μπορώ να σου πω να το νιώσει. Γιατί... Στο PlayStation ναι. 3, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία με το PlayStation 3. Το PlayStation 3 το είχα πολύ, πολύ νωρίς. Εντάξει, το είχα από τότε που ήταν 600 ευρώ, όπως έχω το πρώτο μοντέλο. Άρα έχεις πάρει εκείνο πρώτα. Όχι. Άκου να δεις, ένας ξάδερφός μου πάει και το παίρνει. Τρελαμένος. Αυτός λέει θα το πάρω, το γουστάρω, τα σκάω, το θέλω. Και εντωμεταξύ είχε κάποια θέματα, του είχα δανείσει κάποια λεφτά. Mm-hmm. Εντάξει, και μετά με λόγω δουλειάς και τα λοιπά, αδυνατούσε να μου τα δώσει πίσω. Μου είχε πει, ξέρεις κάτι στο τέλος του μήνα. Δεν μπόρεσε τον επόμενο και μου λέει, ξέρεις κάτι, επειδή νιώθω άσχημα. Πάρτο. Θες να σου δώσω το PlayStation 3, αλλιώς θα περιμένεις μερικούς μήνες ακόμα, γιατί είμαι άσχημα οικονομικά. Και λέω, άντε φέρτο. Okay. Και κάναμε ανταλλαγή εκεί πέρα και πήρα το PlayStation 3. Άμα σου πω ότι είχα παίξει γύρω στη μια εβδομάδα, ξέρω εγώ. Δεν σε τράβηξε. Δεν με τράβηξε. Εγώ θα σου πω τι έπαθα. Εγώ εντάξει, πήρα το PlayStation 3, το πήρα γιατί ποτέ δεν έχει πέρασει μια γενιά που να μην πάρω όλες τις κονσόλες εκτός από το Switch και το Wii U. Είναι ότι με το PS3, εκεί που θεώ, το πήρα το 2012. Ναι. Νομίζω το, όχι, το 2013 το πήρα. Ναι. Το πήρα απλά να έχω το FAT, το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Όχι το πρώτο που παίζει τα PS2, το πιο μετά με τα 60 GB σκληρό. Είχα μεγάλο άχτη τον God of War το 3. Να. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Είχα πει ότι ρε γάμο το Xbox, ναι, ναι. Okay, έχω 1002, αυτό ήταν το μόνο που χάρηκα που είχα. Αλλά λέω αυτό θέλω τον God of War το 3, γιατί ξέρεις είχα παίξει το 2. Ναι, ναι, ναι. Στο PSP το Chains of Olympus, το Ghost of Sparta και λέω. Και είχε πολλά καλά σκηνικά το 3. Ήταν, και φάση το 3. Με το που το... Έχω αγοράσει επίτηδες το Ascension σφραγισμένο από Console Club και από ένα παλικάρι είχα πάρει μεταχειρισμένο με 10 ευρώ το 3. Να. Και πάω σπίτι τέλος πάντων, το συνδέω με τη μία και βάζω... Να. Τώρα δεν θυμάμαι αν θυμάσαι πώς ξεκινάει, ξεκινάει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Πολύ δυναμικά. Ναι, ναι, ναι. Και έχω μείνει από τα γραφικά. Τι γίνεται ρε φίλε, είναι πιο ζωντανά τα χρώματα, είναι πιο περίεργα, είναι πιο γρήγορο, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Ήταν η πρώτη μου καλή εμπειρία. Έβλεπα στον ξαδερφό μου που παίζει κάτι Gran Turismo, κάτι ποδοσφαιράκια, αλλά δεν είχα πολύ καλή περιστατωμένη άποψη. Και μόλις το βάζω εγώ στη δικιά μου τηλεόραση που σύγκρινα το 360, ξαφνικά βλέπω, λέω, όπα το PS3 με τον Blu-ray έχει καλύτερα γραφικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το έκανε μόνο σε μερικά αλφα-αλφα first party δικά της παιχνίδια. Αυτό, όχι σε όλα. Αυτό, εγώ θυμάμαι να τσούζουν τα μάτια μου. Εντάξει, να με κουράζει, να με τσαντίζει το install, γιατί είχε και μικρό δίσκο, έτσι, δηλαδή μπορούσες να περάσεις 3 παιχνίδια και μετά έπρεπε να τα σβήσεις και άμα είναι να τα παίξεις μετά μια εβδομάδα έπρεπε να το ξανά εγκαταστήσεις. Ναι, είχε βαβό. Εντάξει, ειδικά όταν πέρασες τον Gran Turismo το 5, εντάξει, μετά έπρεπε να σβήσω τον Gran Turismo το 5 για να παίξω άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό το κάναμε και με το 360, όταν ερμάτσα, επειδή στην αρχή είχα το μικρό το δίσκο. Χώρα για μέχρι δύο παιχνίδια. Εσύ λες που ήθελες για να έχεις πιο γρήγορο λόγιο. Για να έχω το γρήγορο λόγιο. Δεν ήταν απαραίτητο. Όχι, εντάξει, αλλά ήταν ψυχαναγκαστικό ότι αφού το έβγαλα αυτό, θα παίξω πιο γρήγορα τώρα το επόμενο. Arkham Asylum, βάλει το Arkham City. Και πάλι, αν συγκρίνεις την ώρα που έκανε install από το High Definition DVD, πώς το λέγανε, του Xbox, σε σύγκριση με το Blu-ray του τέτοιου, ήταν πολύ πιο γρήγορο το install στο Xbox. Γενικά ήταν πιο γρήγορο. Πολύ πιο γρήγορο. Μηχάνημα. Ναι. Λένε ότι ο μεγάλος νικητής της 7ης γενιάς είναι το 360. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Ναι. Εντάξει, λίγο στο τέλος έδωσε πολύ πόνο το PlayStation 3 με Last of Us. Ναι, έκανε κάτι hitters τέτοια. Τελευταία, τα τελευταία Gran Turismo. Το Ascension. Το God of War. Εντάξει, αν δεν ήταν τόσο καλό, το πήρε όμως ο κόσμος. Ναι. Παίξε μπάλα καλή στο τέλος. Εντάξει. Αλλά. Εγώ αυτό αγαπάω. Ναι. και πολλοίς κόσμος πιστεύω, όπως έλεγες, έβλεπε συνέχεια να εξαντλούνται Xbox 360. Σου λέω αυτό τότε εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήτανε, ξέρεις τι μου θύμισε. Σαν αυτό που όταν βγήκαν τα PS5,
Δεν τα βρίσκεις. Ναι. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ, δεν είχα ξαναζήσει ποτέ το σκηνικό να έχει αγορά έλλειψη από κονσόλες. Ναι. Και πάω τότε να το πάρω και λέω, ρε παιδί μου, τι έγινε, ας πούμε. Ναι. Πριν κλείσουμε, πολύ βασικό θεωρώ να πούμε σίγουρα... μια μικρή παρένθεση, την είχα πει βέβαια στους φίλους joystick αυτό. Όταν έπαιξα το πρώτο παιχνίδι, το Dead Rising, λοιπόν, ήταν σαν να βλέπα PS2 ή Xbox Original. Η οθόνη ήταν μια Sony Trinitron, 26R μπαούλο, του 1996, οπότε ήταν ήδη 12 χρονών η τηλεόραση. Ναι. Και με το component δεν φαινόταν, δηλαδή το logo, το Xbox, όταν ξεκίναγε, έλεγες κάτι δεν πάει καλά, ήταν μονοφωνική. Ναι, και ρύθμιζες και μέσα από την κονσόλα για να παίξεις σε τέτοια... Ναι, το output της ανάλυσης. Ναι. Οπότε δεν είχα προλάβει καν να τραυματιστώ το Dead Rising. Ναι. Και είχα πει το story, ήταν τότε κάτι μαγαζιά που είχαν ανοίξει σαν MediaMarkt, τα Saturn, αν θυμάσαι. Ναι. Και επειδή άνοιγε το Saturn του Γέρακα, είχε βάλει για κράχτσα διαφημιστικά φυλάδια μια Samsung Xaradara 280 ή 300, που τότε αυτές είχαν 600-700. Και φεύγουμε με τον πατέρα μου και του λέω θα πάρεις... Και στη συγκρού το Media Market που είναι Saturn. Του λέω θα πάρεις μία... Γιατί τότε έμεινα με τους γονείς μου εκεί. Θα πάρεις, λέω, αυτήν εδώ. Θα σου βάλω και εγώ τα λεφτά. Τα μισά του, λέω, έτσι, για τη φάση. Άντε, μου λέει, πάμε. Λοιπόν, την παίρνουμε. Είχε μέσα HDMI τηλεόραση, έτσι αναγκαστικά. Το δίνε δηλαδή. Ναι. Δεν είναι σαν τώρα που νομίζω δεν έχουν έτσι κουνελά και νομίζω ότι έχουν και τώρα HDMI. Και φίλε το σε καλά, τώρα τα HDMI εκεί κάνουν και 2-3 ευρώ. Κάποτε τα HDMI κάνουν 15 ευρώ. 30 ευρώ, ναι. Κάτι επίχρυσα. Ναι. Συνδέω HDMI και πατάω. Πού το. Πατάω το κουμπί. Σαν το Vengo. Φίλε. Είδα την ανάλυση, είδα το HD era, την εποχή αυτή την κρυστάλλινη, έπαθα σοκ από ήχο, από εικόνα, αρρώστησα, τράβαγα τα μαλλιά μου και μετά ξεκίνησε το κάψιμο, όπως σου είπα, με το χι. Δηλαδή, τα θυμάμαι όλα και είναι όμορφες εποχές, ρε φίλε. Και το PlayStation, γενικά η PlayStation, δεν έχει ζωντανά χρώματα. Κανένα μοντέλο. Ναι. Σε σύγκριση με το Xbox, έτσι. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις υπερβολικό... Το πράσινο το βλέπεις βαθύ πράσινο. Εντάξει, πιστεύω φτιάχνω τα μήνυμα αυτά. Ό,τι και να πειράξεις, μελτιώνεται, αλλά πάντα είναι μουντά τα χρώματα του PlayStation. Ναι. Και εγώ σου λέω, εφόσον είχα και τα δύο, είχα σε μια περίοδο, είχα βάλει το ένα στη μία τηλεόραση, το άλλο στην άλλη, και μετά τα έκανα και τούμπα για να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν ήταν τηλεόραση. Ναι. Και είχε πάντα διαφορά. Πάντως εγώ θα. Sorry, θα πει κάτι άλλο να τελειώσεις. Και η διαφορά είναι στον μπαγιονέτα. Άμα δεις μπαγιονέτα. Τον μπατονέτα, τι σημαίνει. Τον μπατονέτα είναι πολύ ανώτερο στο, στο Xbox. Λείπουνε πράγματα, λείπουνε σκιάσει, λείπουνε ποτέ. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια crossover που έχω δει. Υπάρχουν καταρχήν πολλά συγκριτικά στο YouTube που σου συγκρίνει ένα παιχνίδι. Οπότε όποιο έχει την αμφιβολία και αν είναι κάποιο νεότερο gamer, μπορεί να μπει να δει αυτά που λέμε ότι ισχύουν. Κάποιοι κάνουν καλή δουλειά, κάποιοι κάνουν και απατεωνίες έτσι στα, στο YouTube. Ναι. Σου βάζει κάτι άκυρα, ας πούμε, που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα για να στηρίξουν ότι κοίτα, αυτό είναι το καλύτερο. Είναι αυτό, ναι. Ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι προς το τέλος οι γονείς μου, επειδή θέλανε αυτή τη τηλεόραση στον πάνω όροφο του σπιτιού, που ήταν το σπίτι του όροφου εκείνο, είπαμε να πάρουμε μια πιο καινούργια μετά, μια 44 Philips Syneos. Η οποία αυτή, αν θυμάσαι, ήταν πατέντα της Philips, είχε περιμετρικό ένα πλαίσιο από πίσω με LED. Από έφεγγε, ναι. Που ανάλογα τι χρώμα έδειχνε πάνω δεξιά, στο έκανε πράγμα. Δηλαδή έδειχνε πράσινο, έβγαζε αίματα από την κάτω κόκκινη μεριά, κόκκινο. Ναι. Και ήταν μια. Στο σκοτάδι, σε άσπρο τείχο, ήταν τρομερή εμπειρία. Νομίζω ότι κατεργήθηκε. Δηλαδή σαν ένα-δύο μοντέλα και μετά. Όχι, πρέπει να βγήκαν, αρκετά. Απλά σήμερα πάντω δεν υπάρχει. Ότι αυτή την οθόνη δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει. Γιατί πλέον είμαι μόνο Samsung. Πάντως να σημειώσω εγώ και που είπα για τη σύγκριση και PlayStation, είχα πάντα τηλεόραση χωρίς HDMI. Ναι. Δηλαδή ότι έβλεπα, το βλέπα και στο PlayStation 3 και στο Xbox με την πεντάδα, το component. Αυτό. Και γι' αυτό στραβωνόντουσαν για τα μάτια μου, έτσι. Ναι, γιατί σήμερα, ας πούμε, όταν θα βάλω που το έχω συνδεμένο το PlayStation 3 στην καινούργια τηλεόραση με HDMI και τα λοιπά, δεν αντιμετωπίζω αυτό το τσούξιμο στα μάτια και την κούραση και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά εκείνη την περίοδο,
Δεν μπορούσες να έχεις. Εντάξει, δεν είχες. Ήτανε μόνο οι πανάκριβες είχαν SD-Mark. Απλά είχα να πω ότι εγώ με αυτή τη Philips είχα ακόμα καλύτερη εικόνα από την Samsung. Ναι, ναι, αυτή ήταν, το 300 ευρώ. Και εγώ τη ζαχάρωνα, έλεγα. Ήταν η ίδια γενιά οι κονσόλες και ήταν και οι δύο Full HD 1080, δεν ήταν 720 HD. Με τη Philips αυτή τη Σινεώς τότε έπαθα σοκ. Και το μεγάλο σοκ το έπαθα όταν κάποτε δοκιμαστικά είχα πάρει το Xbox One, το είχα πάει κάτω εκεί κάτω δοκιμάσω και μετά παράγγειλα ας πούμε τη δικιά μου την 50 της Samsung που είχε πάνω 4K HDR και θυμάμαι έπαιζα το Assassin's Creed, το Unity στο Xbox One κάτω, έπαιζα εκεί για κανένα μια εβδομάδα, δεν είχα τηλεόραση οπότε είχα πάει και γούσταρα και βλέπα εκεί πως ήταν λίγο και μέχρι να μου ήρθε η Samsung πάω και το συνδέω το στη Samsung. Να. Τι να σου πω, ήταν σαν να έβλεπες από NES σε Super NES. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιαστεί η σύγκριση. Εννοείς ότι η Samsung ήταν... Το απέδωσε με τα HDR που ήταν 4K, καλά και μετά παιχνίδια που βασιστήκανε σε 4K που έπαιξα τα πρώτα όπως το Assassin's Creed, ας πούμε το Origins, το Odyssey με Series, με One X, μετά εντάξει φίλε, ξεφεύγει. Απλά θέλω να πω ότι είναι και πολύ σημαντικό οι γενιές των κονσολών να συμβαδίζουν και με τις γενιές των τηλεοράσεων, γιατί προφανώς υπάρχει απόδοση. Λοιπόν, επειδή έχουμε φτάσει πάρα πολύ, και ξεπεράσαμε κατά πολύ τη μία ώρα. Πρέπει να είμαστε 1 και 45 Γιάννη. Ναι. Νομίζω... Να προσθέσω ένα τελευταίο ότι το Xbox. Πού. Πήγα να τα πάω. Ήταν και το τελευταίο, το ξέχασες. Το θυμάμαι, απλά έμπλεξα τα λόγια μου γιατί με έβιασες και πήγα να τα πάω γρήγορα. Μην πες, πες. Υποστήριξε το 3D. Γιατί έκανε update. Ναι. Και έκανε update που χρησιμοποιούσε τις 3D τηλεοράσεις. Γιατί σε 3D τηλεόραση. Ναι. Και ήταν, δεν έβγαινε έξω. Αλλά έμπαινε πολύ μέσα. Το έχω δει σε PlayStation 3. Να, το έχει υποστηρίξει και το 3. Γιατί δεν ασχολήθηκα με το 3. Δεν μπόρεσα να... Δεν μπόρεσα. Στο 360, επειδή είχε και ρυθμίσεις, όχι, έπαιζε φανταστικά τουλάχιστον το Gears of War. Ναι. Γιατί εγώ δεν είχα τέτοια. Είχα πάει σε φίλο, το κουβάλισα, το πήγα εκεί πέρα, το συνδέσαμε, κάνανε και κάποιες ρυθμίσεις που είχε στην αρχή που το αναγνώρισε ότι είναι 3D και είχε τρέλα. Λοιπόν. Πριν κλείσουμε αυτήν την επεισοδιάρα που θεωρώ ότι ο κόσμος άκουσε ωραία πράγματα, εγώ δηλαδή το έχω γουστάρει, παρά δεν έχει condition εδώ και έχω ανάψει. Λοιπόν, top 5 παιχνίδια, πάμε. 5 αγαπημένα, δεν θέλω περισσότερα, 5. Τώρα δεν έχεις κάνει προεργασία, ό,τι σου στο μυαλό. Τώρα, καριέρα, ό,τι σου είπε. Lost Odyssey, Azura's Wrath, δεν ήταν αποκλειστικό, Lost Planet. Ήταν αποκλειστικό και δεν έγινε. Το ίδιο θα μου πεις τώρα. Θα το έλεγα και εγώ το Lost Planet. Extreme Conditions. Περίμενε. Capcom. Σου χαλά την ορμή. Lost Odyssey. Το συνειρμό. Lost Odyssey, πάμε. Lost Odyssey, Azura's Wrath. Ναι. Final Fantasy 13 και τα 3 τα πήγαινα πάρα πολύ, πολύ κόσμο τα θάβει. Okay. Ninja Gaiden 2. Mm-hmm. Πέντε. Δέκα είπες. Πέντε. Και Gears of War 2. Οκ. Λοιπόν, φίλε. Forza Motorsport 4. Ναι. Δεν θέλω να πω τώρα τα Dead Rising γιατί τα είχα κάψει. Forza 4. Batman Arkham City. Οκ, okay, ήταν crossover, αλλά εκεί το έπαιξα. Έκαψα τα λιγιά. Προτιμούσα το Asylum. Οκ. Okay. Halo 3. Ναι. Τώρα είναι και σε κάποιο, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα πω και Alan Wake, αυτό που έδωσε σαν exclusive και τώρα βγήκε το remaster. Είναι πάρα πολλά, τα 5 και έτσι στο BAM δεν βγαίνουν. Ναι. Vanquish. Το Vanquish, Sega σε αγγίζει. Για πέμπτο ρε φιλαράκι τώρα, δεν θα πω Gears. Ούτε θα πω το Iron Man που με τρέλανε με το Iron Man φίλε στο Xbox 360 το πρώτο γιατί είμαι προγραμμένος με την ταινία. Μου σύνθλιψε τα μάτια, το έκανα χίλια στα χίλια achievements. Με τρέλανε. Να πω έναν πιο συγκαταβατικό τίτλο, ο οποίος ήταν και exclusive, θα πω Fable 2. Α. Ναι. Πολλά παιχνίδια. Δεν τους έδωσα πολύ αγάπη στα Fable, αλλά είναι ωραία. Πέρασα με αυτά, σου λέω γεια σας. Γεια σας. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτές είναι οι νομίες μας, με αυτό το μηχάνημα που θεωρώ και εγώ και ο Γιάννης ότι μάλλον με αυτό έχουμε τις περισσότερες ώρες πτήσεις. Enslaved, Bullet Witch,
Πολλά άρεσε. Ninja Gaiden, τα είπε στη Tecmo. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πολλά επίσης υπήρχαν στην αρχή. Ας πούμε το Dead Space, εκεί το πρωτόπαιξα. Ναι, αυτή η γενιά ήταν. Πάρα πολλά. Τώρα είναι τόσα πολλά που δεν έχει νόημα. Τα Transformer, τα War of Cybertron. Revenge of the Fallen την ταινία είχε πλάκα κι αυτό. Εντάξει, αυτά ήταν λίγο πιο κακάβο τεχνίδια. Βίβα πινιάτα. Πού πας χωρίς μια πινιάτα. Έχω παίξει μια πινιάτα. Να κοιτάω μέσα σε κάτι φωλιές, να βλέπω κάτι πουλάκια να με χαιρετάνε και να θέλουν να τα ταΐσω με σκουλίκι. Εγώ είχα παίξει το Party Animals που ήταν και στα ελληνικά. Πρώτη φορά σε μηχάνημα Xbox μεταγλωτισμένο. Εντάξει, περάσαμε ωραία. Ninja Blade μετά, πιο αργότερα, το Remember Me. Να σου πω ποιο ήταν το πιο πατάτα παιχνίδι που έχω παίξει στο 360. Δύο. Μου έρχονται δύο. Το Turok. Εντάξει, τόσο μάπα δεν μου είχε φανεί εμένα. Εντάξει. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν το προχώρησα και πολύ. Το άφησα και εγώ. Αλλά ναι. Και το Aragorn. Α, καλά, ναι. Αυτό εντάξει. Σάπιο! Σάπια ήταν και ταινία, έτσι. Τι περίμενε και το παιχνίδι. Ναι. Το είχα πάρει, φίλε. Ευτυχώς 10 ευρώ στο ELX. Στη Στουρνάρη. Ναι, θυμάσαι ναι, που είχε και για λίγο καιρό. Και τότε δεν μου είχε κόψει να πάρω. Για ρετρό δεν είχα δει. Είχε κάτι Virtual Boy τότε, Mega CD. Τα βλέπα το 2012, αλλά έλεγα παλιές τεχνολογίες. Και μετά έδωσα μια περιουσία για να τα πάρω. Anyway, λοιπόν, παιδιά. Πολλά δεν είπαμε. Το μία ώρα Huntercast ξέφυγε. Πάμε για δύο, είμαστε 1:45. Θεωρώ όμως ότι είπαμε πολλά. Ίσως πήρατε κάτι από αυτή τη κουβέντα. Είπαμε πολλά και είπαμε λίγα ταυτόχρονα. Δεν νομίζουμε να κάνουμε δεύτερο μέρος. Μπορούμε να αφιερώσουμε σε κάτι άλλο που με κυνηγά τόσα χρόνια. Ότι έχω κολλήσει 8 και 16 bit και ρετρό και ρετρό και δεν λέω πιο πάνω. Έχει δίκιο Γιάννης, γιατί αγαπάμε video games. Είμαστε gamers από τότε μέχρι τώρα, δεν σταματάμε, δεν είμαστε ευκαιριακοί. Δηλαδή εμφανιστήκαμε τώρα να παίξουμε μόνο ένα μηχάνημα. Τα ζούμε, οπότε καλό είναι να μιλάμε και για μεταγενέστερα μηχανήματα που όντως μας στιγμάτισαν. Γιατί και μέχρι το 360 και το Γιάννη μας στιγμάτισαν. Μπορώ να πω ότι είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα όλων των εποχών για μένα προσωπικά, έτσι. Κάποτε έλεγα το Sega Saturn, τώρα λέω το 360. Μπορεί να φιγουράρει στο top 3 μου, top 5 μου, top 5 μου σίγουρα φιγουράρει. Είχε τους περισσότερους ποιοτικούς τίτλους που διασκέδασα. Okay. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, άλλο ένα Huntercast έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να διασκεδάσατε αυτή την ώρα που ξοδέψατε, καταναλώσατε, γουστάρατε να είστε εδώ μαζί μας να δείτε αυτό. Ένα σχόλιο, αν είχατε και εσείς 360 τότε ή το πήρατε μεταγενέστερα, ένα top 5 σας θα θέλαμε να δούμε. Ναι, σίγουρα. Που το γουστάρετε. Μην ξεχάσετε ένα like, ο μοναδικό token για την ανταμοιβή για τα βίντεο αυτά που φτιάχνω. Ένα share, ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, να μεγαλώσει η παρέα κι άλλο, μεγαλώνει και έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Άλλο καλοκαίρι κάνει αυτό που αναμένουν πάρα πολύ. Τι αναμένουν, Γιάννη? Room tour. Πιανό και τι άλλο? Πολλών αναμένουν. Πολλών και κάτι μεγάλα ονόματα έχουν πέσει. Δεν τα πούμε, θα περιμένετε, θα μάθετε. Πολύ μεγάλα ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Εσείς που ζητάτε άλλο, θα ξέρετε. Kit, δεύτερο μέρος επική βόλτα. Αυτό ίσως παίξει πιο πριν. Θα παίξει πιο πριν. Αλλά γενικά πολύ περιεχόμενο το καλοκαίρι, επειδή πάντα φεύγω αργά διακοπές. Όσο χρόνο έχω θα σας βγάζω βίντεο, δεν σταματάω δηλαδή για καλοκαίρι. Λοιπόν, ήρθε όμως να σταματήσουμε γιατί σπίτι θα φάω ξύλο. Λοιπόν, έχω να πάω βόλτα την οικογένεια. Ήδη το τρως και δεν το ξέρεις. Το τρώω remote τώρα. Έτσι. Είναι με απομακρυσμένη σύνδεση το ξύλο, η παντόφλα. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γιάννη, ευχαριστώ. Και θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια, παιδες.